Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, ενίκαια ή και σώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφους τους αλλήσαν αδείξας, κατά πέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιον. Και δι' αυτόν την οικουμένη σαγηνεύσας φιλάνθρωπε δόξα. Καλώς ήρθατε και οι αδερφοί από την Κατερίνη. Συνηθίζουμε εδώ κάθε Κυριακή μετά τον καφέ να κάνουμε έτσι μια ομιλία και έχουμε για καιρό τώρα ως βιβλίο που μελετάμε και σχολιάζουμε κατά δύναμη τον Όσιο Σιλουανό, το βιβλίο αυτό, το οποίο έχει δύο μέρη. Το πρώτο είναι το θεολογικό μέρος που το έχει γράψει ο πατήρ Σοφρόνιος και το δεύτερο μέρος είναι κείμενα αυθεντικά του Αγίου Σιλουανού, ο οποίος είναι Άγιος του 20ου αιώνος και έχει πολλά να μας πει, πολύ κοντινός μας, και τα περιστατικά που περιγράφει αλλά και τα βιώματα που έχει είναι ανάλογα, θα έλεγα, και με αυτά που έχουμε εμείς, τις δυσκολίες της πνευματικής ζωής, τις πτώσεις, τις αναβάσεις του. Και βέβαια εμείς δεν τον φτάνουμε στις αναβάσεις, αλλά οπωσδήποτε έχουμε και εμείς τους ίδιους πειρασμούς και ανάλογες δυσκολίες που είχε και αυτός και με τη χάρη του Θεού τις ξεπέρασε. Το κεφάλαιο που είμαστε τώρα λέγεται, έχει τίτλο «Περιστατικά από την ζωή» και όπως λέγαμε και «Διηγήσεις από τη ζωή» και όπως λέγαμε και τις άλλες φορές, αυτές οι διηγήσεις έχουν και το στοιχείο το ευχάριστο, γιατί κανείς όταν ακούει μια ιστορία ξεκουράζεται, και έχει και το στοιχείο το διδακτικό. Σήμερα υπάρχει ένα μικρό κεφάλαιο μέσα σε αυτό το μεγαλύτερο κεφάλαιο που λέγεται «Διηγήσεις από τη ζωή», το οποίο αυτό το μικρό κεφάλαιο έχει τίτλο «Ο πατέρ Ιωάννης της Κροστάνδης». Για όσους δεν ξέρουν, ο Άγιος πλέον τώρα επίσημα Ιωάννης της Κροστάνδης είναι ένα σύγχρονος Άγιος, και αυτός Ρώσος, έγαμος, σπουδαιότατος, διακεκριμένος στην λειτουργική ζωή. Τόνιζε πάρα πολύ αυτός ο Άγιος τη συμμετοχή στην Ιερά Εξομολόγηση και στη Θεία Κοινωνία. Ο Άγιος Σιλουανός τώρα τον είχε δει, τον είχε γνωρίσει και μας περιγράφει τη συνάντηση. Είναι πολύ ωραίο πως ένας Άγιος να περιγράφει έναν άλλον Άγιο. Γιατί όπως λέγεται, και είναι σωστό αυτό, κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τον Άγιο παρά μόνο ένας που είναι Άγιος, που έχει ανάλογες δηλαδή προϋποθέσεις. Ο πάτερ Ιωάννης της Κροστάνδης. Λέει πάτερ γιατί ακόμα δεν είχε αναγνωριστεί επίσημα ως Άγιος όταν ο Άγιος Σιλουανός έγραφε αυτό το κείμενο. Τον πάτερ Ιωάννη εγώ τον είδα στην Κροστάνδη. Τελούσε και Θεία Λειτουργία. Να σας πω ότι πολλές φορές υπήρχαν 12 Άγια Ποτήρια πάνω στην Αγία Τράπεζα. Τόσος κόσμος πήγαινε στις λειτουργίες του Αγίου Ιωάννου και συμμετείχαν στη Θεία Κοινωνία. Και μάλιστα, επειδή οι Ρώσοι έχουν και μια συνήθεια να εξομολογούνται και μερικοί να εξομολογούνται αμέσως λίγο πριν κοινωνήσουν, ο Άγιος, επειδή δεν ήταν αδύνατο να τους δει έναν, είχε εφαρμόσει με ευλογία του Επισκόπου βέβαια τη δημόσια εξομολόγηση.
Έβγαινε δηλαδή στην ωραία πύλη και άρχισε και έλεγε ότι είμαστε αμαρτωλοί και φώναζε ο λαός, ναι είμαστε και έχουμε κάνει αυτό και αυτό, ναι ναι φώναζαν από κάτω, τα παραδεχόντουσαν και στο τέλος τους διάβαζε και τη συγχωρητική ευχή και έτσι κοινωνούσαν. Τον είδα λοιπόν να τελεί τη Θεία Λειτουργία. Έμεινα έκπληκτος για τη δύναμη της προσευχής του. Και από τότε, παρότι πέρασαν γύρω στα 40 χρόνια, δεν είδα κανέναν να λειτουργεί όπως εκείνος. Βλέπετε δηλαδή πως τα βιώματα που ζει κάποιος μεταγγίζονται, αντανακλώνται και στους άλλους και στο εκκλησίασμα. Λέει ένα περιστατικό το γεροντικό με έναν μοναχό ο οποίος πήγε σε ένα γέροντα και του λέει, γέροντα, έχουμε μεγάλα προβλήματα στην περιοχή μας, έχει να βρέξει πάρα πολύ καιρό. Λέει, γιατί δεν κάνετε προσευχή? Λέει, κάναμε προσευχή αλλά δεν έβρεξε. Λέει, φαίνεται δεν κάνατε δυνατή προσευχή. Και σήκωσε λέει τα χέρια του αυτός ο γέροντας στον ουρανό και γίνανε τα δάχτυλά του σαν πύρινες δάδες. Τόσο θερμή προσευχή έκανε και παρακαλούσε τον Θεό. Του λέει, άμα θέλετε, τέτοια προσευχή μπορείτε να κάνετε. Όπως έλεγε και ο Άγιος Πορφύριος, σημασία στην προσευχή, λέει, έχει ένταση. Με πόση λαχτάρα πάμε στον Θεό. Και μπορεί κανείς πολύ γρήγορα έτσι να έρθει σε κατάνοιξη και σε δάκρυα όταν πάει με όλη του την ψυχή, με όλη του την καρδιά, όπως είναι η πρώτη εντολή. Κανέναν, λέει, δεν είδα να λειτουργεί όπως εκείνος. Μπορούμε λίγο να σκεφτούμε με τι ένταση, με τι προσήλωση θα λειτουργούσε ο Άγιος Ιωάννης, όπως και ο Μέγας Βασίλειος. Πριν από εκατοντάδες χρόνια επίσης λειτουργούσε και όταν τον είδαν κάποιοι έτσι που πρώτη φορά μπαίναν στο ναό εκεί, έμειναν άναυδοι. Ήταν ένα μεγαλείο να βλέπεις τον Άγιο Βασίλειο να λειτουργεί μπροστά στην Αγία Τράπεζα. Ο λαός τον αγαπούσε και όλοι παρευρίσκονταν με φόβο Θεού. Ανάλογα με τον ιερέα, μετά διαμορφώνεται και ο λαός. Και αυτό δεν είναι παράδοξο, γιατί το Άγιο Πνεύμα ελκύει κοντά του τις καρδιές των ανθρώπων. Και όταν ένας λειτουργός είναι γεμάτος με το Άγιο Πνεύμα, αυτό ενεργεί και στους σε αυτούς που λειτουργούνται, στο λαό, ο οποίος και αυτός συλλειτουργεί με τον ιερέα. Βλέπουμε στο Ευαγγέλιο τι πλήθη λαού ακολουθούσαν τον Κύριο. Και λέει πάλι το Ιερό Ευαγγέλιο ότι εθαύμαζαν επί της λόγης της χάριτος που έβγαιναν από το στόμα του Χριστού. Έμενε ο κόσμος ενεός από τη χάρη που εξέπεμπε ο Χριστός μας και τα λόγια του. Ο λόγος του Κυρίου προσήλκυε το λαό γιατί προσφερόταν με το Άγιο Πνεύμα και γι' αυτό είναι γλυκής και ευάρεστος στην ψυχή. Δεν είναι ένας λόγος ξύλινος, ένας λόγος που βγαίνει από τον εγκέφαλο, αλλά είναι ένας λόγος που βγαίνει από την καρδιά και είναι γεμάτος με Άγιο Πνεύμα. Αυτός ο λόγος ελκύει. Μπορεί να είναι πολύ απλά πράγματα. Υπάρχουν κάποιες κασέτες που μιλάει ο Άγιος Πορφύριος. Ίσως τις έχετε ακούσει. Τώρα υπάρχουν και στο διαδίκτυο αυτά ηχητικά αποσπάσματα. Και είναι πολύ απλά λόγια, αλλά γεμάτα χάρη. Το ίδιο και ο Άγιος Παΐσιος κλπ. Όταν ο λόγος είναι φορτισμένος με το Άγιο Πνεύμα, είναι ευχάριστος. Μου λένε πολύ, γιατί, λέει, Πάτερ, το παιδί μου δεν με ακούει. Τι να πω στην κόρη μου, τι να πω στο γιο μου, δεν έχει σημασία τόσο τι θα πεις. Μπορεί να πεις το πιο απλό πράγμα. Αν το πεις με χάρη Θεού, αυτό έχει σημασία, τότε γίνεται ευπρόσδεκτος. Αν το πεις με θυμό, με πάθος, με αίσθημα μέσα σου δυσαρέσκειας, αντιπάθειας, πικρίας, το παιδί δεν το δέχεται. Μας φροντίζουμε λοιπόν ο λόγος μας να είναι χαριτωμένος, όπως λέει και ο λόγος του Θεού, με τη χάρη δηλαδή του Αγίου Πνεύματος.
Και αυτό συμβαίνει όταν ο άνθρωπος προηγουμένως, πριν μιλήσει, έχει προσευχηθεί και είναι σε κατάσταση που έχει ενεργό τη χάρη. Αλλά και την ώρα που μιλάει κανείς πρέπει να προσπαθεί να έχει κοινωνία με τον Θεό. Ο Άγιος Σεραφείμ του Σάρχου, ένας επίσης μεγάλος, πολύ μεγάλος Άγιος Ρώσος, έλεγε κάθε φορά, λέει, που μιλάω χωρίς προσευχή, που μιλάω από το μυαλό μου και συμβολεύω από το μυαλό μου, κάνω λάθος. Όταν ο Λουκάς και ο Κλεόπας πορεύονταν στους Εμαούς και τους πλησίασε καθοδόν ο Κύριος και μιλούσε μαζί τους, τότε έκαιγαν οι καρδιές τους από αγάπη Θεού. Γιατί έκαιγαν? Γιατί είχαν γεμίσει με το Άγιο Πνεύμα. Ουχή η καρδία ημών και ομένη είναι νημήν, λέγανε μετά που τους αποκαλύφθηκε ο Κύριος και εξαφανίστηκε. Και μετά λέγανε και αυτοί μεταξύ τους, για στάσου, τι είχαμε πάθει στον δρόμο, πώς έκαιγε η καρδιά μας έτσι? Γιατί ακριβώς είχανε τον Κύριο και το Άγιο Πνεύμα. Και ο Κύριος τους είχε μεταγγίσει αυτή τη χάρη και τους είχε βοηθήσει να τον αγαπήσουν. Όταν κανείς αγαπήσει τον Κύριο, η καρδιά του καίγεται. Και ο Πάτερ Ιωάννης είχε μέσα του άφθονη τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που θέρμαινε την καρδιά του με την αγάπη του Θεού. Και το ίδιο Άγιο Πνεύμα μέσω αυτού επενεργούσε στους ανθρώπους. Να γιατί έτριχε ο κόσμος πίσω του. Να γιατί έτριχε πίσω τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Παΐσιο. Γιατί ήταν ο λόγος τους με Άγιο Πνεύμα, με χάρη. Είδα πώς έτριχε εξ οπίσω του ο λαός σαν σε πυρκαγιά για να πάρουν ευλογία. Και όταν την έπαιρναν χαίρονταν, γιατί το Άγιο Πνεύμα είναι ευχάριστο και δίνει στην ψυχή ειρήνη και γλυκύτητα. Ήταν τόσο ο συνωστισμός που για να βγει από την εκκλησία, μέχρι να φτάσει στην άμαξα που θα τον μετέφερε, έπρεπε να κάνει ολόκληρο σχέδιο πώς θα βγει, έτσι να τον προστατέψουν εντός εισαγωγικών βέβαια από τον πολύ κόσμο που έπεφτε πάνω του. Κάτι ανάλογο προφανώς γινόταν και με τον Κύριο. Γι' αυτό και λέει το Ευαγγέλιο ότι οι μαθητές ουδέ φαγήν ευκαίρουν. Δεν είχαν ευκαιρία ούτε να φάνε. Ο του κόσμος έπεφτε πάνω στον Κύριο να πάρει ευλογία, να γίνει καλά, να πάρει την ευχή κλπ. Μερικοί σκέφτονται στραβά για τον Πάτερ Ιωάννη και θλίβουν έτσι το Άγιο Πνεύμα, το οποίο ζούσε μέσα του και ζει και μετά θάνατον. Ο Άγιος, όπως και ο Χριστός μας, είναι σημείο αντιλεγόμενο. Θυμηθείτε τι είπε ο Άγιος Σημείων στην Παναγία μας, κατά την υπαπαντή του Κυρίου. Αυτός λέει θα είναι σημείο αντιλεγόμενο. Τι θα πει σημείο αντιλεγόμενο? Άλλοι θα λένε καλά λόγια και άλλοι θα λένε κακά λόγια για τον Χριστό. Το ίδιο γίνεται και στους Αγίους. Άλλοι τους επαινούν και άλλοι τους ευρίζουν. Είδαμε και πρόσφατα κάποιους έτσι ανόητους που λέγανε εναντίον του Πατρός Παϊσίου, του Αγίου Παϊσίου. Αλλά θα έλεγα, θα τολμούσα να το πω, και κάθε χριστιανός πραγματικός είναι σημείο αντιλαγόμενο. Και δεν είναι δικός μου λόγος, είναι λόγος του Χριστού αυτός. Γιατί τι είπε ο Χριστός μας? Ότι εχθροί του ανθρώπου οικιακοί του. Οι δικοί του άνθρωποι θα είναι οι πρώτοι του εχθροί. Δεν θα ακούσει καλά λόγια αυτός που θέλει να ζήσει το Ευαγγέλιο σωστά και όχι μεσοβέζικα. Θα ακούσει ειρωνίες, θα ακούσει εμπαιγμούς. Θα γίνει αποσυνάγωγος. Θα του πούνε ότι είσαι τρελός, τρελάθηκες με τους παπάδες και με τους καλόγερους που έμπλεξες. Και λοιπά και λοιπά. Θα υπάρχουν όμως και οι άνθρωποι του Θεού που θα τον επαινούν, θα του λένε τα σωστά. Και δεν πρέπει λοιπόν να μας προβληματίζει αυτό. Αντίθετα, πρέπει να στενοχωριόμαστε όταν ακούμε καλά λόγια από όλους. Τότε σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Γιατί τότε είπε ο Κύριος μας αρμόζει το ουέ. Ουέ λέει, εάν καλός ημάς υποσύν πάντες οι άνθρωποι, καλός με ωμέγα. Αλλήμωνο λέει, αν σας πούνε καλά, ότι κάνετε καλά, όλοι οι άνθρωποι. Σημαίνει ότι είστε υποκριτές
και αρέσεται σε όλους, πράγμα που είναι αδύνατο. Γιατί οι άνθρωποι είναι χωρισμένοι ουσιαστικά σε δύο στρατόπεδα. Το στρατόπεδο του Χριστού και το στρατόπεδο του Αντιχρίστου. Αν τώρα εσύ ακούς καλά λόγια και από τα δύο στρατόπεδα, κάτι δεν πάει καλά με σένα. Σημαίνει ότι είσαι υποκριτής και παίρνεις το χρώμα του περιβάλλοντος, όπως εκείνα τα ζώα που μιμούνται τα φυτά και τα χρώματα που έχουν γύρω τους. Αλλά αυτό φυσικά είναι μεγίστη υποκρισία και δεν το θέλει καθόλου ο Θεός. Ο Θεός θέλει να είμαστε ευθύς. Το ναι ναι και το ου ου. Όχι ναι και ου. Και αυτό, ξέρετε, είναι και ο σύγχρονος οικουμενισμός, η σύγχρονη μεγίστη αίρεση που έχουμε, είναι αυτό το πράγμα. Και ναι και όχι. Θα σου πούνε και το σωστό, θα σου πούνε και το λάθος. Χτες πάλι που είχαμε μια σύναξη και μιλούσαμε για την Ένωση Ανασυνέλθη Αγία και Μεγάλη, έτσι τη λένε, σύνοδο, υπάρχει ένα κείμενο τέτοιο, το οποίο προτίθενται να υπογράψουν, όχι μόνο να το υπογράψουν. Είναι αιρετικό κείμενο. Γιατί είναι αιρετικό? Γιατί είναι οικουμενιστικό. Και τι έχει μέσα? Έχει αφενός με την αλήθεια ότι η Εκκλησία είναι μία, όπως το ομολογούμε στο σύμβολο της πίστης, εις μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, δεν λέμε. Η Εκκλησία είναι μία, δεν μπορεί να είναι μία και χωρισμένη, δεν μπορεί να είναι και μία και πολλές, ή μία θα είναι ή πολλές. Μετά στη συνέχεια το ίδιο κείμενο λέει ότι είναι πολλές εκκλησίες. Καταλάβατε, είναι αυτό που είπαμε, και ναι και όχι. Και μία είναι η Εκκλησία και πολλές. Σχιζοφρένεια δηλαδή. Καταλάβατε, είναι ακριβώς αυτό το μοντέλο του υποκριτή και η πλατφόρμα του διαβόλου. Το σου λέει γιατί όχι, και με τον Χριστό και με τον διάβολο. Δεν γίνεται? Δεν γίνεται. Όχι, σου λέει γίνεται. Καταλάβατε, και να περπατάς δηλαδή και δεξιά και αριστερά ταυτόχρονα. Τι θα γίνει? Θα σκεφτείς στη μέση, διαλύεσαι. Γι' αυτό ο Χριστός είπε, δεν μπορείτε να είστε και πικροί και γλυκείς. Να βγάζετε και πικρό και γλυκό. Ή πικρό θα βγάλεις ή γλυκό. Μερικοί λοιπόν κατηγορούσαν και τον Πάτερ Ιωάννη, τον σημερινό Άγιο Ιωάννη της Κρουστάνης. Τι λέγανε, προσέξτε. Λένε πως ήταν πλούσιος και ντυνόταν κομψά. Αν δείτε κάποιες έτσι φωτογραφίες της εποχής εκείνης, αρχές του 20ου αιώνα, όταν βλέπει κανείς ότι είναι περιποιημένο το ράσο του, ας πούμε. Ναι, ο Άγιος το έκανε αυτό. Αλλά γιατί το έκανε? Αυτό έχει σημασία. Δεν το έκανε από ανθρωπαρέσκεια και από καινοδοξία. Κάποιοι του τα δόριζαν αυτά και δεν ήθελε να τους δυσαρεστήσει, τα φορούσε για λίγο χρόνο, μετά τα έδινε στους φτωχούς. Οπωσδήποτε όμως δεν ήταν υποταγμένος στα πάθη αυτά της ματαιοδοξίας. Δεν ξέρουν αυτοί πως ο πλούτος δεν μπορεί να βλάψει αυτόν που μέσα του ζει το Άγιο Πνεύμα. Γιατί όλη η ψυχή του είναι στον Θεό. Και ο Θεός τον άλλαξε. Και έτσι λησμονεί τον πλούτο και τις στολές. Καλότυχοι οι άνθρωποι που αγαπούν τον Πάτερ Ιωάννη, γιατί θα προσεύχεται για μας. Η αγάπη του για τον Θεό ήταν φλογερή και αυτός βρισκόταν ολοκληρωτικά μέσα στη φλόγα της αγάπης. Ω Πάτερ Ιωάννη, εσύ είσαι ο μεγάλος πρέσβης μας. Ευχαριστώ τον Θεό γιατί σε είδα. Ευχαριστώ και εσένα τον καλό και Άγιο Ποιμένα γιατί χάρη στις προσευχές σου κατάφερα να αποχωριστώ τον κόσμο και να έρθω στο Άγιον Όρος του Άθου, όπου είδα το μέγα έλεος του Θεού. Και τώρα γράφω και χαίρομαι, γιατί ο Κύριος μου έδωσε να καταλάβω την πολιτεία και τον αγώνα του καλού Ποιμένα. Βλέπετε πόσο ένας Άγιος καταλαβαίνει τον άλλον Άγιο. Και δεν μένει στα εξωτερικά, όπως μένει ο επιπόλαιος κόσμος. Είναι μέγας άθλος να συγκατοικεί κανείς με μία νεαρή γυναίκα και να μην την αγγίζει. Αυτό το μπορούν μόνο όσοι έχουν μέσα τους αισθητή τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και ο Άγιος Ιωάννης, όπως σας είπα, ήταν έγαμος, αλλά κανείς δεν το ήξερε, τουλάχιστον όσο ζούσε φαίνεται ο Άγιος, ότι είχαν μεταξύ τους παρθενία.
παρόλο που είχαν συμφωνήσει από κοινού και ακούσαν αγνότητα, καθαρότητα. Η θεϊκή γλυκύτητα νικά τον σαρκικό έρωτα για την αγαπημένη σύζυγο. Πολλοί Άγιοι φοβόταν το πλησίασμα των γυναικών, αλλά ο Πάτερ Ιωάννης είχε και ανάμεσα στις γυναίκες το Άγιο Πνεύμα, δεν τον εμπόδιζε. Γιατί το Άγιο Πνεύμα είναι πύρα, είναι φωτιά και κατακαίει κάθε εμπαθή σκέψη. Θα προσθέσω ακόμα πως ήταν τόσο ταπεινός ώστε διατηρούσε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και με τη δύναμή της αγαπούσε πολύ το λαό και ανέβαζε το νου των ανθρώπων στο Θεό. Καταλαβαίνεις τι δύναμη Αγίου Πνεύματος είχε? Όταν διαβάζεις το βιβλίο του «Η εν Χριστώ ζωή μου», η ψυχή αισθάνεται στα λόγια του τη δύναμη της χάρης του Θεού. Πράγματι, αν το βρείτε να το διαβάσετε, είναι ωραιότατο το βιβλίο αυτό του Αγίου Άντς Κρουστάνδης, «Η εν Χριστώ ζωή μου». Εσύ λες, εγώ όμως το διαβάζω χωρίς καμιά γεύση. Θα σε ρωτήσω, μήπως γιατί είσαι υπερήφανος? Η χάρη δεν προσεγγίζει υπερήφανη καρδιά. Έτσι το εμπόδιο είναι σε σένα. Δεν φταίει ο Άγιος. Διαβάζει κανείς τα κείμενα των Αγίων και κατανήσεται. Διαβάζει και κάποια άλλα κείμενα θεολογικά, σύγχρονων θεολόγων και νιώθει έτσι μια παγεμάρα, θα λέγα, μια παγωμάρα θα λέγα. Έτσι, γιατί είναι κείμενα τα οποία βγαίνουν από το νου, από τον εγκέφαλο, από τη σκέψη και όχι από την καρδιά και με Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό σας συνιστώ ένθερμα να διαβάζετε κείμενα Αγίων. Να μην αναλωνόμαστε σε περιοδικά έτσι και λοιπά. Δεν λέω ότι γράφουν κακά πράγματα και αυτά, αλλά μπορεί κανείς πολύ πολύ παραπάνω να ωφεληθεί όταν διαβάζει τους Αγίους μας, που τους έχουμε, δόξα τω Θεώ, και με μεταφράσεις σήμερα, άφθονες εκδόσεις. Αλλά προπάντων να διαβάζουμε ταπεινά, και κανείς διαβάζοντας ταπεινά ωφελείται, και όχι μόνο από τα διαβάσματα ωφελείται ο ταπεινός, αλλά από τα πάντα, από το παραμικρό που θα δει, που θα ακούσει, ωφελείται ο ταπεινός. Ενώ ο υπερήφανος δεν ωφελείται από τίποτα, γιατί συνεχώς κρίνει, κατακρίνει, καταδικάζει, σχολιάζει, βλέπει αφιψηλού. Πάτερ Ιωάννη, τώρα που ζεις στους ουρανούς και βλέπεις τον Κύριο, τον οποίον αγάπησε ήδη στη γη η ψυχή σου, σε παρακαλούμε, πρέσβευε για μας να αγαπήσουμε και εμείς τον Κύριο και να φέρουμε τον καρπό της μετάνοιας. Ποιμένα καλέ και Άγιε, ανυψώθηκες σαν υψηπετής αετός πάνω από τη γη και από το ύψος που σ' ανέβασε το Άγιο Πνεύμα έβλεπες τις ανάγκες του λαού. Με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος έφερες τον λαό κοντά στον Θεό και οι άνθρωποι, σαν άκουγαν από το στόμα σου τον Λόγο του Θεού, οδύρονταν και ήταν φλογερή η μετάνοιά τους. Είναι αυτό που σας έλεγα, που είχε φτάσει και έκανε και δημόσια εξομολόγηση. Και ο λαός συμμετείχε με όλη του την καρδιά. Ποιμένα καλέ και μεγάλε, πέθανε σωματικά, αλλά πνευματικά είσαι μαζί μας. Και τώρα που παρίστασε ενώπιον του Θεού, μας βλέπεις με το Άγιο Πνεύμα από τους ουρανούς. Πολλοί αναρωτιούνται, άρα για αυτοί που είναι στον ουρανό μας βλέπουν? Αν είναι μέσα στο Άγιο Πνεύμα, μας βλέπουν. Γιατί το Άγιο Πνεύμα είναι παντού. Και εν Αγίω Πνεύματι και οι Άγιοι μας παρακολουθούν. Και όχι μόνο, συμμετέχουν και μας βοηθούν στη ζωή μας. Και έτσι ολοκληρώθηκε και αυτό το μικρό κεφάλαιο για τον Άγιο Ιωάννη της Κρουστάνδης. Και έχει ακόμα ένα κεφάλαιο ο Άγιος για έναν πάτερ στρατόνικο. Θα μας πει ποιος ήταν αυτός. Δύο φορές επισκέφθηκε το Άγιον Όρος ο ερημίτης του Καυκάσου, πάτερ στρατόνικος. Καταγόταν από το νομό του Χαρκόβ και ως κοσμικός ήταν έμπορος. Είχε και παιδιά. Άρχισε όμως να καίγεται η ψυχή του από μεγάλη φλόγα μετάνοιας. Κι έτσι, εγκαταλείποντας η οικογένεια και η περιουσία,
αποσύρθηκε στον Κάυκασο. Εννοείται βέβαια με ευλογία του πνευματικού του και της οικογένειάς του. Όταν κανείς έχει οικογένεια θα πρέπει να πάρει γραπτή συγκατάθεση από τον ή την σύζυγο για να μονάσει. Ήταν αξιοθαύμαστος άνθρωπος ο πατήρ Στρατώνικος. Η ψυχή τρόμαζε αμέσως μόλις τον έβλεπε. Τα μάτια του ήταν πάντα δακρυσμένα και όταν άρχιζε να μιλά για τον Θεό, μιλούσε με μεγάλο αίσθημα και ταπεινό τρόπο και όλοι όσοι τον άκουγαν έπαιρναν χαρά και παρηγοριά. Ο λόγος του ήταν γεμάτος από δύναμη, διαποτεσμένος από φόβο Θεό και αγάπη. Ήταν ένας αετός, αληθινά αετός ανάμεσα στους πατέρες. Με την επικοινωνία μαζί του άλλαζαν οι ψυχές των ανθρώπων και βλέποντας την Άγια Ζωή του αποκτούσαν ταπείνωση. Ο λόγος του ενδυνάμωνε τις ψυχές ξανά και πολλούς σήκωνε από την πτώση. Ακούγοντάς τον η ψυχή λησμονούσε τα γήινα και επεκτηνόταν φλογερά προς τον Θεό. Βλέπετε τι σημασία έχει κανείς να ζει τον Θεό. Και μόνη του η παρουσία είναι διδασκαλία. Υπάρχει έκφραση στους πατέρες «σιωπόσα παρένεσης». Ένας Άγιος, ένας άνθρωπος του Θεού είναι σιωπόσα παρένεσης. Δηλαδή ενώ σιωπά σε παρενεί, σε παρακινεί, σε ξεσηκώνει πνευματικά να αγωνιστείς και εσύ. Να γίνεις όπως είναι αυτός. Τόσο πράος, τόσο ταπεινός, τόσο ήσυχος, τόσο γεμάτος αγάπη, τόσο προσευχόμενος. Το ανάστημά του ήταν λίγο ψηλότερο από το μέτριο. Πρόσωπο ευχάριστο, μαύρα μαλλιά. Άρεσε σε όλους. Οι ασκητές του Καυκάσου τον τιμούσαν πολύ και ήταν άξιος αυτής της τιμής. Υπέμενε μεγάλους κόπους. Υπέφερε και τη ζέστη και το κρύο. Το χειμώνα περπατούσε εξυπόλυτος, υποφέροντας για την αγάπη του Θεού. Και ποτέ δεν έβγαλε από το στόμα του γονγισμό για το Θεό, γιατί η ψυχή του παραδόθηκε στο θέλημα του Θεού και υπέμενε με χαρά όλους τους πόνους. Τώρα εδώ ίσως κάποιος προβληματιστεί και πει χρειάζεται να κάνει ο άνθρωπος αυτά για να σωθεί. Να σας πω, ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής λέει «Κακοπάθεια και ταπείνωση αφαιρούν από τον άνθρωπο όλα τα πάθη. Η μεν κακοπάθεια τα σωματικά πάθη και αμαρτήματα, η δε ταπείνωση τα ψυχικά πάθη». Αν ο άνθρωπος θέλει να καθαριστεί, θα πρέπει να κοπιάσει. Είτε εκούσια, δηλαδή με τη θέλησή του, είτε ακούσια, κάνοντας υπομονή σε αυτά που θα του στείλει ο Θεός, τα επίπονα. Μια αρρώστια, ένα τύχημα, ένα κάταγμα, ας πούμε, όλα αυτά τα οποία δεν είναι τίποτα άλλο παρά το συμπλήρωμα της άσκησης που εμείς δεν κάναμε. Γιατί χρειάζεται, θα λέγαμε, ένα μέτρο άσκησης, ένα ποσό αν θέλετε άσκησης, για να απαλλαχτούμε από τα πάθη μας και τις αμαρτίες μας και μάλιστα τις συνδεδεμένες με το σώμα. Αν κανείς δηλαδή δεν ταπεινώσει το σώμα με τον κόπο, με τον πόνο, έρχεται και ο Θεός και τον βοηθάει όταν δει ότι έχει καλή διάθεση ο άνθρωπος και θέλει να σωθεί. Με μια αρρώστια, με ένα τύχημα όπως είπαμε κλπ. Ώστε να ολοκληρωθεί η άσκηση, να ταπεινωθεί το σώμα. Και λέει ο Αββάς Δωρόθεος, όταν κανείς ταπεινώσει το σώμα, είτε ακούσια όπως είπαμε, είτε ακούσια κάνοντας υπομονή στις λήψεις που θα στείλει ο Θεός, τότε συνταπεινώνεται και η ψυχή, που είναι πολύ σημαντικό. Να ταπεινωθεί η ψυχή, οπότε όταν ταπεινωθεί η ψυχή θεραπεύεται ο άνθρωπος. Γιατί θεραπεύεται? Γιατί στην ταπεινή ψυχή έρχεται ο Θεός και εργάζεται. Ο Θεός στους ταπεινούς δίνει χάρη. Και η χάρη στο Θεό είναι αυτή που τα ασθενή θεραπεύει και τα ελείποντα αναπληρεί. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται ο πόνος και ο κόπος, γι' αυτό και ο πατήρ Στρατώνικος έκανε αυτούς τους κόπους. Περπατούσε, λέει, ξυπόλυτος μέσα στο κρύο, το χειμώνα και πολλούς πολλούς άλλους κόπους υπέφερε. Για χάρη του Χριστού. Έτσι, αυτή είναι η άσκηση
Και αυτή, ξέρετε, είναι η ορθόδοξη ζωή. Η ορθόδοξη ζωή είναι ασκητική. Και δεν είναι η άσκηση μόνο για τους μοναχούς, αλλά για όλους και για τους ευγάμους. Και λέει ένας Άγιος, ο Άγιος Εφραίμος Ήρος, ότι στα χρόνια του, μιλάμε για 4ο αιώνα, οι άνθρωποι, λέει, στον κόσμο κάναν πιο μεγάλη άσκηση από τους ανθρώπους που ήταν στα μοναστήρια. Θα πείτε γιατί, τι είχαν πάθει, είχαν τρελαθεί? Όχι. Ίσα ίσα ξέρανε πολύ καλά ότι χρειάζεται όντως μεγαλύτερη άσκηση στον κόσμο από ό,τι στο μοναστήρι. Γιατί? Γιατί υπάρχουν και πιο πολλοί πειρασμοί στον κόσμο. Οπότε για να έχει κανείς άμυνα και αντίσταση στον πονηρό και στις μεθοδίες του, θα πρέπει και πιο πολύ να ασκείται, να ταπεινώνει το σαρκείο του. Όταν λοιπόν κανείς ταπεινώνει το σώμα, συνταπεινώνεται και η ψυχή, επειδή η ψυχή έχει αυτό το ιδίωμα, διαμορφώνεται ανάλογα με την κατάσταση του σώματος. Να σας πω ένα παράδειγμα. Αλλιώς νιώθει ένας ο οποίος κάθεται σε μια πολυτελή, ας πούμε, ροζ ροής Μερσεντές, και αλλιώς νιώθει αυτός που πάει με τα ποδαράκια του. Έτσι δεν είναι? Ο πρώτος έχει και λίγο φουσκωμένο ή πολύ φουσκωμένο αίσθημα, ότι είναι και κάτι σπουδαίο. Αλλιώς νιώθει αυτός που φοράει πολυτελέστατα ρούχα, ξέρω εγώ, κλπ. Η γυναίκα, και αλλιώς νιώθει αυτός που φοράει απλά και ταπεινά ρούχα. Η εξωτερική δηλαδή κατάσταση του σώματος επηρεάζει την εσωτερική της ψυχής. Γι' αυτό, αν θέλει κανείς να ταπεινωθεί, και όλοι πρέπει να θέλουμε, ένας έτσι δρόμος εύκολος, πρακτικός θα έλεγα, είναι να ταπεινώσει το σώμα. Γι' αυτό οι Άγιοι κάνανε ασκήσεις, κάνανε νηστεία, φορούσαν ταπεινά ρούχα, μιλούσαν ταπεινά, δεν μιλούσαν σχεδόν καθόλου, σιωπούσαν, για να ταπεινωθεί το σώμα. Και έτσι ταπεινωνόταν και η ψυχή και ήλκαιαν τη χάρη του Θεού. Αντίθετα, ένας άνθρωπος που ενισχύει το σώμα, καλό τρώει, καλό πίνει, καλό κοιμάται, καλό ντύνεται, όλα αυτά, ζει με πολυτέλεια, αυτός έχει και έπαρση κατά κανόνα. Είναι πολύ δύσκολο να τα έχεις όλα αυτά και να μην έχεις και έπαρση. Και οι πλούσιοι που έχουν και πολλά χρήματα συνήθως έχουν και αυξημένη έπαρση. Γι' αυτό οι Άγιοι επρόκριναν, προτιμούσαν τη φτώχεια και την εκούσια φτώχεια. Γινόντουσαν φτωχοί ενώ ήταν πλούσιοι υλικά, μοιράζοντας την προσία τους στους φτωχούς, πηγαίνοντας και αφιερώνοντας όλους τη ζωή σε ένα μοναστήρι, και έτσι ταπεινωνόντουσαν εκούσια και ήλκαιαν τη χάρη του Θεού. Ο πατήρ Στερατώνικος λοιπόν είχε αυτή την άσκηση και γι' αυτό είχε πολύ χάρη Θεού. Γιατί όσο κανείς ταπεινώνεται, τόσο καθαρίζεται, και όσο καθαρίζεται τόσο φωτίζεται. Σήμερα δυστυχώς έχουμε πάθει μια μεγάλη ζημιά, ξέρετε, στην Ορθοδοξία, με την επίδραση κάποιων νεοελλήνων διαφωτιστών, μάλλον διασκοτιστών, όπως τον Δαμάτιο Κορέη. Και στη θέση της ασκητικής βάλαμε την ηθική. Και πέρασε το μήνυμα ότι είναι αρκετό να είσαι ηθικός άνθρωπος. Δεν είναι αρκετό. Η ηθική είναι κάτι πολύ λίγο. Δεν λέμε να είμαστε ανηθικοί, όχι. Αλλά δεν φτάνει η ηθική. Να είσαι καλός άνθρωπος, να μην κλέβεις, να μην σκοτώνεις, για να μην σε πιάσουν και σε βάλουν στη φυλακή. Δεν φτάνει αυτό για να σωθούμε. Χρειάζεται και η ασκητική, η οποία έχει μέσα της και την ηθική, αλλά έχει και κάτι παραπάνω. Έχει αυτόν τον κόπο, τον εκούσιο για τον Θεό. Θα πρέπει να ξαναγυρίσουμε στην ασκητική, έτσι όπως ζούσαν οι Ρωμιοί πριν την λεγόμενη απελευθέρωση. Γιατί όλα αυτά τα, ας πούμε, οι θεωρίες αυτές περί ηθικής κλπ, που μας ήρθαν από τη Δύση, από τους Προτεστάντες κατά βάση, ήρθανε μετά το 1830, έτσι, όταν υποτίθεται ότι είμαστε ελεύθερο κράτος. Τότε μπήκαν εδώ οι Βαβαροί και οι Προτεστάντες και κλείσανε τα μοναστήρια, 400 μοναστήρια έκλεισε ο Όθωνας και η Σύν αυτό, τα οποία μοναστήρια τι φύλαγαν? Την ασκητική και την ορθόδοξη θεραπευτική, την αδιάλυτη προσευχή και όλο αυτό το πνεύμα του αληθινά ορθόδοξου. Και στη θέση τους μας πρότειναν την ηθική και αυτό που ξέραμε ίσως και από τα κατηχητικά, τραγουδάκια ωραία, ένα-δυο τα Χριστιανόπουλα κλπ. Δεν λέω ότι ήταν κακά και αυτά,
Βοηθούσαν και αυτά, αλλά δεν ήταν αρκετά. Πρέπει να μάθουμε τα παιδιά μας να ζουν ασκητικά, να ζουν προσευχητικά, να ζουν αγνά, καθαρά, όχι μόνο στο σώμα, αλλά και στην ψυχή. Γι' αυτό βλέπετε τώρα, πετάξαμε και την αγνότητα του σώματος και τα παιδιά όχι ηθικά δεν ζουν, αλλά ζουν με πλήρη ανηθικότητα. Ε? Γιατί δεν μπορεί κανείς να είναι ηθικός αν δεν είναι ασκητικός. Αν δεν χαλιναγωγήσει, δεν ταπεινώσει τη σάρκα, δηλαδή δεν μπορεί να φυλαχθεί σε κατάσταση ηθική. Θα γίνει οπωσδήποτε ανήθικος. Αν όμως ζούσαμε, όπως λέει η Εκκλησία μας, με νηστεία, με αγρυπνία, με μετάνοιες, ταπεινώντας το σώμα και συνάμα βεβαίως, προσέχοντας και την ψυχή μας, προσευχόμενοι, ταπεινούμενοι, κάνοντας υπακοή στο πνευματικό μας, τότε θα είμαστε και ηθικοί, θα είμαστε και πολύ καλοί άνθρωποι. Το κήρυγμά του, του πατρός Στρατονίκου, ήταν διάπειρη μετάνοια και πολλούς σήκωσε από την παραλυτική ακηδεία στην ένθερμη άσκηση. Στα λόγια του αισθανόταν κανείς την ενέργεια της χάρης του Θεού που αναγεννούσε το νου των ανθρώπων και τους έπαιρνε μακριά από τα γήινα. Βλέπετε πόση χάρη Θεού είχε. Άκουαν τον λόγο του και μετανοούσαν οι άνθρωποι. Μια φορά οι αναχωρητές του Καυκάσου τον πήγαν σε ένα δαιμονισμένο. Σαν τον είδε ο πάτερ Στρατόνικος, έκλαψε από την πολλή αγάπη και είπε: «Αχ, πώς βασανίζεται το αλέπορο πλάσμα του Θεού από το δαιμόνιο». Μπήκε στη θέση αυτόν τον ανθρώπου. Και έκαμε το σημείο του Σταυρού πάνω του λέγοντας: «Σε γιατρεύει ο Κύριος Ιησούς Χριστός». Και αμέσως ο άρρωστος έγινε καλά. Έδιωξε το δαιμόνιο. Τέτοια δύναμη είχε η πίστη και η προσευχή αυτού του ανθρώπου. Βλέπετε, η συμπάθεια, ο πόνος στην προσευχή, αυτό παίζει ρόλο. Κανείς να συμμετέχει καρδιακά, όχι να λέει απλώς ξερά λόγια, σκέτα ονόματα να μνημονεύει, αλλά να πονάει για το κάθε πρόσωπο για το οποίο προσεύχεται. Πού κατοικείς τώρα, αξιοθαύμαστε εραστή του θρήνου, αγαπημένοι μας πάτερ Στρατόνικε? Έλα κοντά μας και θα σου χτίσουμε ένα κελί σε ένα ψηλό βουνό και θα ταινίζουμε την Άγια Ζωή σου και στο μέτρο που μπορούμε θα μιμούμαστε τη μεγάλη σου άσκηση. Ο καιρός των δακρύων σου όμως πέρασε, πάτερ. Τώρα ακούς στους ουρανούς τους χεροβικούς ύμνους και βλέπεις τη δόξα του Κυρίου που αγάπησε στη γη η ψυχή σου και που από τον πόθο του παραδεινόταν σε θρήνο μετανοίας. Ο Κύριος αγαπά τον άνθρωπο και του έδωσε αυτό το θρήνο της μετανοίας, την κατάνοιξη, τα δάκρυα. Αυτό είναι δώρο Θεού, όποιος το έχει, δεν είναι δικό μας κατόρθωμα, να έχουμε δάκρυα στην προσευχή, να έχουμε δάκρυα μετανοίας. Ο Θεός τα δίνει για να ξεπλύνουμε το ρήπο της αμαρτίας. Καθάρισαν το ρήπο της ψυχής μου, όπως λέμε σε μια προσευχή λίγο πριν κοινωνήσουμε. Και ο ρήπος της ψυχής φεύγει με τα δάκρυα, με την κατάνοιξη. Ο Κύριος αγαπά τον άνθρωπο και του έδωσε αυτό το θρήνο για να πληθεί η ψυχή σε αυτά τα νερά με κεφαλαίο νι και να μπορεί να βλέπει καθαρά τον Κύριο με πνεύμα αγάπης και ευλαβικό φόβο. Γιατί σημασία δεν είναι απλώς να πάμε εκκλησία, είναι να αγαπήσουμε τον Θεό αλλά και να τον φοβηθούμε με την καλή έννοια, όχι να τον τρέμουμε αλλά να τον σεβόμαστε και να τηρούμε αυτά που λέει για το δικό μας το καλό. Έλεγε ακόμα ο πάτερ Στρατόνικος πως θα έρθει η εποχή που οι μοναχοί θα σώζονται ζώντας μέσα στον κόσμο. Πρέπει να φυλάμε ως την τελευταία στιγμή της ζωής μας τον πρώτο ζήλο μας, γιατί πολλοί τον έχασαν και δεν μπόρεσαν να τον ξανααποκτήσουν. Να διαβάσετε στην Αποκάλυψη, εκεί στο πρώτο κεφάλαιο έχει τις επιστολές που έδωσε, έστειλε ο Κύριος σε 7 εκκλησίες, σε 7 επισκόπους.
Ο ίδιος ο Κύριος τις έγραψε δια του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Και σε κάποιο επίσκοπο του λέει, έχω κάτι κατά σου, ότι την πρώτη αγάπη αφήκας. Άφησες την πρώτη σου αγάπη που είχες για μένα όταν πρωτοξεκίνησες στην πνευματική ζωή. Πώς ήσουνα? Και εμείς όσο να ρωτηθούμε, αδερφοί μου, πώς είμαστε τώρα και πώς είμαστε στο πρώτο ξεκίνημα? Κρατάμε τη φωτιά την πρώτη, την αγάπη προς το Θεό που είχαμε τότε στην αρχή? Και αν δεν την κρατάμε, να φροντίσουμε να την ξανααποκτήσουμε, να αναζωπηρωθεί το χάρισμα του Θεού στην ψυχή μας. Τι συντελεί σε αυτό, τι θα βοηθήσει σε αυτό, λέει ο Άγιος Σιλανός. Σε αυτό συντελεί η συνεχής ανάμνηση του θανάτου. Δεν ξεχνάμε το θάνατο που έρχεται καλπάζοντας. Κάθε στιγμή περνάει αμεταστρεπτή, δεν ξαναγυρίζει. Δεν θα ξαναζήσουμε αυτό που ζούμε αυτή τη στιγμή. Και κάθε στιγμή είναι και ένα βήμα προς τον τάφο, όπως λέει ο Άγιος Νικόδημος. Αν η ψυχή είναι προετοιμασμένη, έστω και εν μέρη για το θάνατο, τότε φεύγει ο φόβος και έρχεται η ταπείνωση και η μετάνοια και λησμονεί κάθε τι κοσμικό και ο νους παραμένει συγκεντρωμένος και προσεύχεται επιμελώς. Όποιος θυμάται τον θάνατο, αυτός δεν θελεάζεται από τον κόσμο. Πόσο μας ταλαιπωρεί αυτό το πράγμα, θέλουμε να αρέσουμε στον κόσμο. Μας τραβάει αυτή η γλυκύτητα, που είναι όμως τελείως εξωτερική και επιφανειακή, του κόσμου. Και από μέσα κρύβει μεγάλη πίκρα. Γιατί ο κόσμος, όπως λέει η Αγία Γραφή, είναι το πονηρό κίτελ. Και ο πονηρός σου σερβίρει ένα ζαχαρωτό, το οποίο μέσα έχει δηλητήριο. Όποιος θυμάται τον θάνατο, δεν δελεάζεται από τον κόσμο. Αγαπά τον πλησίον, ακόμα και τους εχθρούς. Γιατί ξέρει ότι αύριο φεύγει. Και πόσο μάταιο είναι να κρατάς έχθρα, να είσαι μνησίκακος. Πόσο τραυματικό είναι για την ψυχή μας. Πόσο οδυνηρό και πόσο ολέθριο θανατηφόρο που οδηγεί στον αιώνιο θάνατο. Γι' αυτό ο άνθρωπος που θυμάται το θάνατο και θέλει να έχει καλή απολογία, διώχνει τη μνήση κακία, διώχνει την κακία από την ψυχή του για κάθε άνθρωπο και αγαπά όλους. Αυτός που θυμάται το θάνατο αγαπάει ακόμα και τους εχθρούς και είναι υπάκουος και εγκρατής στη διαγωγή του. Έτσι διατηρείται η ειρήνη στην ψυχή και έρχεται η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και όταν με το Άγιο Πνεύμα γνωρίσεις τον Θεό, τότε θα γλυκαθεί η ψυχή σου από τον Κύριο και θα τον αγαπήσεις και θα θυμάσαι πάντα τη γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος και αυτό θα είναι μια τροφή αληθινά ουράνια. Εκείνο που κατεξοχήν στηρίζει την ψυχή του ανθρώπου είναι το να έχει εμπειρία του Θεού, να γνωρίσει τον Θεό εν Αγίω Πνεύματι. Και όσο κανείς προσπαθεί και καθαρίζεται, τόσο ζει τον Θεό. Και όσο ζει τον Θεό, τόσο τρέφεται. Γι' αυτό είπε ο Κύριος ότι ούκ επάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, αλλά εμπαντή ρήματι, εκπορευωμένο δια στόματος Θεού. Θα ζήσει μετά αληθινά ο άνθρωπος, όχι μόνο με ψωμί, αλλά και με το Λόγο του Θεού. Γι' αυτό όταν κανείς ακούει Λόγο Θεού, ζει το Λόγο του Θεού, νιώθει χορτάτος. Και μειώνονται και οι ανάγκες, θα λέγαμε, του σώματος. Και δεν πεινάει τόσο ο άνθρωπος. Να, γιατί οι ασκητές, οι Άγιοι, ζούσαν με ελάχιστη τροφή για το σώμα. Γιατί ήταν γεμάτη η ψυχή τους χορτάτη από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Συνομιλήσαμε πολύ για αυτό το θέμα με τον μεγάλο πάτερ Στρατόνικο. Μου διηγήθηκε πως στον Κάφκασο ήρθε σε επαφή με 7 ανθρώπους που είχαν γευτεί τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Μερικοί όμως από αυτούς δεν έμαθαν την οδόν του Κυρίου. Δεν ήξεραν πως δοκιμάζει ο Κύριος τις ψυχές και γι' αυτό μετά ατόνισαν. Γι' αυτό το θέμα γίνεται λόγος στη Γραφή και στα έργα των Αγίων Πατέρων.
Χρειάζεται όμως μακροχρόνια άσκηση για να τα μάθεις αυτά από πείρα. Και ας προσέξουμε και αυτό που είναι και το τελευταίο για σήμερα. Τι μας διηγείται ο Άγιος από την πείρα του, πώς ενεργεί δηλαδή η χάρις. Στην αρχή, λέει, όταν προσέρχεται ο άνθρωπος για να υπηρετήσει τον Κύριο, όταν αποφασίσει να μετανοήσει ο άνθρωπος, να μπει στην Εκκλησία, να γίνει αληθινά δούλος Ιησού Χριστού. Γιατί όλοι λεγόμαστε δούλοι, βαφτίζεται ο δούλος του Θεού, μεταλαμβάνει δούλοι του Θεού. Είμαστε όμως πράγματι δούλοι, ζούμε δηλαδή με υπακοή, γιατί αυτό σημαίνει δούλος. Ότι ζει με υπακοή στις εντολές του Θεού. Έχει Κύριο με κεφαλαίο κάπα, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστού. Όταν λοιπόν στην αρχή ο άνθρωπος αποφασίσει έτσι να δοθεί στην υπακοή του Κυρίου, ο Κύριος παρέχει με τη χάρη του στην ψυχή δυνάμεις, ώστε να έχει ζήλο για το αγαθό. Και όλα είναι εύκολα και ευχάριστα. Ας θυμηθούμε λίγο και εμείς το ξεκίνημά μας, όταν μετανοήσαμε και πρώτα μπήκαμε στην Εκκλησία, ήταν όλα ωραία, ευχάριστα, εύκολα. Και όταν το δει αυτό μέσα της η ψυχή, σκέφτεται άπειρη καθώς είναι, δεν έχει πείρα πνευματική. Έτσι θα έχω τον ίδιο ζήλο σε όλη μου τη ζωή. Και όμως δεν γίνεται έτσι. Γι' αυτό υπερηφανεύεται απέναντι σε όλους εκείνους που ζουν αμελώς και αρχίζει να τους κατακρίνει. Έτσι γίνεται το πρώτο λάθος. Και έτσι την εγκαταλείπει η χάρη εκείνη που την βοηθούσε να τηρεί τις εντολές του Θεού. Γιατί άπαξ και υπερηφανευτεί ο άνθρωπος, ο Θεός φεύγει, χάνει τη χάρη. Γιατί ο Θεός δεν αγαπάει τους υπερήφανους, ο διάβολος αγαπάει τους υπερήφανους. Ο Θεός αγαπάει όλους τους ανθρώπους, αλλά δεν αγαπάει την υπερηφάνεια. Αυτό θέλω να πω. Και τους υπερήφανους ως ανθρώπους αγαπάει πάλι ο Θεός, αλλά αυτοί πλέον έχουν χτίσει τείχος και εμποδίζουν τη χάρη του Θεού και τη βοήθεια του Θεού. Έτσι ο άνθρωπος που παίρνει στην αρχή τη μεγάλη χάρη, αν υπερηφανευτεί, τη χάνει. Και την χάνει τη χάρη διότι κατακρίνει τους αμελείς. Και δεν καταλαβαίνει η ψυχή πώς συνέβη αυτό. Προηγουμένως ήταν όλα τόσο ωραία, ενώ τώρα είναι δύσκολο και δεν έχει διάθεση για προσευχή. Δεν πρέπει όμως να δηλιάζει. Ο Κύριος διαπαιδαγωγεί σπλαχνικά την ψυχή. Μόλις αποκτήσει έπαρση η ψυχή έναντι του αδελφού, την ίδια στιγμή δέχεται επίθεση από κάποιο κακό λογισμό. Προσέξτε την ακρίβεια του Αγίου, έτσι είναι, όπως τα λέει ακριβώς. Άπαξ και δεχθείς ένα υπερήφανο λογισμό έναντι του αδελφού σου, παραχωρεί ο Θεός και σου επιτίθεται ένας κακός λογισμός, ένας αισχρός λογισμός, για να σοκαριστείς λίγο και να συμμαζέψεις την υπερηφάνειά σου και να ταπεινωθείς. Μόλις λοιπόν έχεις έπαρση, αμέσως δέχεσαι επίθεση. Και αν ταπεινωθεί η ψυχή, η χάρη παραμένει. Ιδάλλως θα ακολουθήσει ένας μικρός πειρασμός για να ταπεινωθεί. Θα πάθει κάτι, ένα μικρό ατύχημα θα λέγαμε, κάτι. Για να ταπεινωθεί, αν δεν πάρει το μήνυμα με το λογισμό. Να πει, όπ, γιατί μου ήρθε αυτός ο κακός λογισμός, κάπου υπερηφανεύτηκα. Αν δεν το πάρει το μήνυμα μέσω του λογισμού, θα του έρθει κάτι λίγο πιο εμφανές, ένας μικρός πειρασμός. Αν και πάλι δεν ταπεινωθεί, θα πέσει σε κάποιο μικρό αμάρτημα. Και αν και πάλι δεν ταπεινωθεί, τότε πια έρχεται ένας μεγαλύτερος πειρασμός και θα υποστεί μια μεγαλύτερη αμαρτία. Και έτσι θα δυναμώνει η δοκιμασία, ως ότου ταπεινωθεί η ψυχή. Τότε φεύγει ο πειρασμός. Και αν ταπεινωθεί ακόμα περισσότερο, θα έρθει η κατάνοιξη και η ειρήνη και θα εξαφανιστεί κάθε κακό. Έτσι λοιπόν, όλος ο πόλεμος γίνεται για την ταπείνωση. Αυτό είναι το δίδαγμα, θα λέγαμε και από τη σημερινή σύναξη. Ας το κρατήσουμε. Όλος ο πόλεμος, όλος ο αγώνας μας, αυτό πρέπει να έχει ως στόχο, την ταπείνωση, να ταπεινωθούμε.
Και αν δεν ταπεινωνόμαστε αλλά έχουμε υπερηφάνεια και καλλιεργούμε την έπαρση, επειδή ο Θεός βλέπει ότι έχουμε καλή διάθεση, μας δίνει αφορμές να ταπεινωθούμε μέσω λογισμών, μέσω πειρασμών, ακόμα και μέσω αμαρτιών. Δηλαδή μας αφήνει να πέσουμε, όχι ότι ο Θεός μας αναγκάζει να αμαρτήσουμε, αλλά όταν βλέπει ότι ο άνθρωπος είναι κουφός και τυφλός στις συμβουλές του Θεού και συνεχίζει να υπερηφανεύεται, παραχωρεί ο Θεός μια πτώση για να συντριβεί λίγο ο εγωισμός, να συντριβεί ο άνθρωπος και να ταπεινωθεί. Συνηθίζουμε να κάνουμε και κάποιες ερωτήσεις. Αν θέλετε κάτι πάνω σε αυτά ή και όχι ακριβώς πάνω σε αυτά, μπορείτε να ρωτήσετε. Μια που ολοκληρώθηκε ο χρόνος που μιλάμε. Υπάρχει κάτι? Ναι, πέστε μας. Ο πειρασμός. Μάλλον ξανά υπερηφανευόμαστε. Αυτό παθαίνουμε. Γι' αυτό να φροντίζουμε κάθε στιγμή να είμαστε σε κατάσταση ταπείνωσης, για να μην πέφτουμε ποτέ. Θα πείτε, γίνεται να μην πέφτουμε? Γίνεται. Και όχι μόνο γίνεται να μην πέφτουμε, αλλά γίνεται να πάμε και πιο πάνω. Να έχουμε δηλαδή και μια ζωή υπερφύσιν. Να ζούμε ένα Αγίο Πνεύματι. Γιατί το να μην αμαρτάνουμε είναι το μηδέν. Πρέπει να πάμε πάνω από το μηδέν. Να ζούμε με τον Θεό. Και αυτό είναι η σωτηρία. Γιατί κανείς μόνο με το να μην αμαρτάνει δεν σώζεται. Θα πρέπει να ζει με τον Θεό, να κάνει δηλαδή και το καλό. Γι' αυτό λέει ο Δαβίδ, έπτυνον από κακού και πείσον αγαθών. Αλλά πώς θα κάνουμε το αγαθό? Μόνο με τον Θεό. Μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε κανένα αγαθό. Ουδείς αγαθός παρά ο Θεός, και χωρίς εμού ουδείναστε πειν ουδέν. Καλό αληθινά, ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει ποτέ μόνος του, μόνο με τον Θεό. Που σημαίνει πρέπει όχι μόνο να φτάσουμε να μην αμαρτάνουμε, να ανέβουμε δηλαδή στο μηδέν, αλλά να πάμε και πιο πάνω, να κάνουμε το αληθινά καλό, να ενεργούμε μαζί με τον Θεό. Γιατί τώρα εμείς είμαστε μία πάνω μία κάτω? Γιατί ακριβώς υπάρχει αυτό που λένε οι πατέρες, η ραθυμία, η οποία φέρνει τη λύθη, και η λύθη οδηγεί στην άγνοια. Ραθυμούμε, τεμπελιάζουμε πνευματικά, σταματάμε να προσευχόμαστε, να λέμε την ευχή, σταματάμε να έχουμε γρήγορση και προσοχή στους λογισμούς, στη φαντασία και στις αισθήσεις, οπότε υπερηφανευόμαστε. Γιατί αν κανείς δεν είναι στο φως, θα είναι στο σκοτάδι. Αμέσως δηλαδή εισβάλλει ο διάβολος όταν διώξουμε τον Θεό με την αμέλειά μας. Αμέσως έρχεται το σκοτάδι. Δεν μπορεί η ψυχή να μείνει κενή. Οπότε ας φροντίζουμε αυτό, και πολύ καλά κάνετε και το ρωτάτε, γιατί το παθαίνουμε αυτό. Είμαστε σαν το σανσέρ, μία πάνω, μία κάτω. Πρέπει να σταθεροποιηθούμε. Και σταθεροποιείται κανείς όταν πάει στον πάτο. Στη βάση, στον Άδη. Αυτό που είπε ο Θεός στον Άγιο Σιλώνο, κράτα τον νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι. Δηλαδή μένε συνεχώς σε κατάσταση ταπείνωσης. Γιατί δεν υπάρχει να πας πιο κάτω από τον Άδη. Έτσι, ο Άδης είναι τα κατώτατα της γης. Και ο Χριστός μας ταπεινώθηκε άκρος. Η άκρα ταπείνωση του Χριστού μας είναι η κάθοδος στον Άδη. Πιο κάτω δεν είχε να πάει. Ο Χριστός πήγε όπου θα πρέπει να είμαστε και εμείς με το νου μας συνεχώς. Και τότε δεν θα πέφτουμε. Όπου λέει συνέβη πτώμα, εκεί η υπερηφάνεια προεσκύνωσε, λένε οι πατέρες. Είδες πτώση στον εαυτό σου, είδες αμαρτία, ψάξε να βρεις και την υπερηφάνεια που είχες για να πέσεις. Κάπου υπερηφανεύτηκες. Μα λες, δεν το βλέπω. Είναι τόσο αδιόρατο πολλές φορές ένας λογισμός, υπερήφανος. Μια μικρή κατάκριση, ένα υπεροπτικό βλέμμα, μια περιφρόνηση, μια σύγκριση που κάνουμε με τον διπλανό μας και βγαίνουμε υπεράνω εμείς. Αυτό είναι υπερηφάνεια. Και από εκεί και μετά
θα ακολουθήσει αυτή η διαδικασία εδώ που την περιγράφει με τόση ακρίβεια όμως, θα σου έρθει λέει ένας κακός λογισμός. Αν το πιάσεις το μήνυμα θα σταματήσει η διαδικασία. Αν δεν το πιάσεις, για να ταπεινωθείς, να σε βοηθήσει ο Θεός, θα σου παραχωρήσει έναν πειρασμό μετά. Μετά μία πτώση αν δεν πάρεις πάλι το μήνυμα κλπ. Κλπ. Γι' αυτό και οι αρχαίοι μας πρόγονοι λέγανε κάτι πολύ σπουδαίο. Της πτώσεως ηγείται ύβρις. Πριν από κάθε πτώση, ηγείται δηλαδή προηγείται ύβρις. Η ύβρις κατά τους αρχαίους είναι η υπερηφάνεια. Λοιπόν ψάχνετε και διώχνετε μακριά την υπερηφάνεια από την ψυχή σας. Και αυτή είναι η καλύτερη πνευματική εργασία, γιατί όλος ο αγώνας γίνεται για την ταπείνωση. Και ο Άγιος Παΐσιος το λέει αυτό. Και ο Άγιος Ιωαννός το λέει εδώ. Αν ο άνθρωπος ταπεινωθεί, δεν αμαρτάνει. Και από εκεί και μετά έχει τη βάση για να χτίσει απάνω πνευματικά το σπίτι του, το πνευματικό του σπίτι, και να ζει πλέον τον παράδεισο από αυτή τη ζωή. Γιατί γι' αυτό ήρθε ο Χριστός, όχι για μια ζωή μετά θάνατον καλή, αλλά εδώ, σε αυτή τη ζωή, να περάσουμε καλά. Θεραπευμένοι δηλαδή πνευματικά, όχι χωρίς θλίψεις. Θα έχουμε θλίψεις, αλλά δεν θα έχουμε στενοχώριες. Δηλαδή θα υπερβαίνουμε τις θλίψεις ζώντας εν χάρη την Αγίου Πνεύματι, ζώντας ταπεινά. Όταν υπάρχει ένα πάθος και δεν μπορούμε να παραγούμε από αυτό, όσο και αν προσπαθούμε, προσευχόμαστε, σημαίνει ότι υπάρχει κάποια υπερηφάνεια. Κρυφή υπερηφάνεια, λέγει ο Άγιος Παΐσιος. Όταν δεν μπορούμε να απαλλαγούμε από ένα πάθος, πρέπει να ψάξουμε για κρυφή υπερηφάνεια. Να ψάξουμε καλά τον εαυτό μας και με το παιδί του πνευματικού, με προσευχή θα ψάξουμε. Η προσευχή μας φέρνει το Άγιο Πνεύμα, μας φέρνει το φως. Όπως εδώ μέσα, ας πούμε, είναι σκοτάδι και δεν έχεις ένα φως, δεν θα δεις τίποτα. Έτσι και η ψυχή μας. Αν δεν βάλουμε φως, δεν θα μπορούμε να δούμε τι γίνεται στην ψυχή μας, και το φως είναι πάλι ο Θεός. Παρακαλάμε το Θεό λοιπόν να έρθει να μας φωτίσει, να μας δείξει την κακομεριά μας, τις πτώσεις μας, τα πάθη μας, το τι, πού κάνουμε λάθος, πού σφάλουμε. Κάπου βρίσκει ο διάβολος πορτάκι και μπαίνει. Καταλάβατε. Δυσκολευόμαστε και να προσευχηθούμε ακόμα. Ναι. Θα πρέπει να ζωρίσουμε λίγο τον εαυτό μας όταν δυσκολευόμαστε να προσευχηθούμε, γιατί ο Κύριος η βασιλεία των ουρανών βιάζεται, δεν είναι, και βιαστεί αρπάζουν αυτοί. Θα βιάζουμε τον εαυτό μας και με την βοήθεια του πνευματικού, γι' αυτό υπάρχει και η Εκκλησία, υπάρχει ο πνευματικός, υπάρχουν τα μυστήρια. Βλέπετε, η Εκκλησία μας είναι η μάνα μας. Αν τηρούσουμε αυτά που λέει η Εκκλησία, ξέρετε πόσο καλά θα είμαστε. Αλλά ούτε καν τα ξέρουμε. Να σας πω κάτι. Υπάρχει μια διάταξη, όσοι έρχεστε στις ομιλίες θα την έχετε ξανακούσει. Στις Αποστολικές Διαταγές, ένα αρχαίο βιβλίο. Ξέρετε τι λέει αυτή η διάταξη. Προς όλους τους χριστιανούς είναι αυτό το βιβλίο. Απευθύνεται. Πρωί και βράδυ ο χριστιανός πρέπει να πηγαίνει στην Εκκλησία. Κάθε μέρα. Το έχετε ξανακούσει. Ίσως κάποιοι το έχετε. Δεν το έχω ξαναπεί. Οφείλει ο χριστιανός, όχι ο παπάς, ο κάθε χριστιανός, πρωί και βράδυ να πηγαίνει στην Εκκλησία. Εδώ στενοχωρίαμε μερικές φορές που βλέπω τους ανθρώπους και έρχονται στην Εκκλησία την Κυριακή μόνο και έχουμε μπει στη θεία λειτουργία και έρχονται. Και ακόμα έρχονται. Ενώ εμείς έχουμε αρχίσει, ας πούμε, πριν 3 ώρες. Και κανονικά, ξέρετε, πρέπει να πηγαίνουμε στην Εκκλησία πριν τον ιερέα. Να παίρνουμε την ευχή του και να βάζει ευλογητός ο ιερέας και να αρχίζουμε την ακολουθία. Έτσι λειτουργούσε η πρώτη Εκκλησία. Έτσι πρέπει να λειτουργούμε οι χριστιανοί, καταλάβατε. Γι' αυτό μετά λέμε δυσκολεύουμε. Βέβαια δυσκολευόμαστε, γιατί δεν έχουμε μπει σε αυτή τη θεραπευτική της Εκκλησίας. Δεν κάνουμε δηλαδή υπακοή. Μετά βλέπετε η Εκκλησία, ας πούμε, έχει τις ακολουθίες του 24ωρου. Ούτε καν τις ξέρουμε. Το όνομά του δεν ξέρουμε. Πόσες ακολουθίες έχουμε κάθε μέρα, ξέρετε? Κάθε μέρα ο χριστιανός πρέπει να κάνει 8 ακολουθίες. Δηλαδή, αρχίζει η ημέρα η εκκλησιαστική, αρχίζει από τον Εσπερινό. Άπαξ και πούμε τον Εσπερινό, έχουμε μπει στην ημέρα την καινούρια. Και αρχίζει ο νέος Άγιος που μνημονεύουμε. Μετά τον Εσπερινό έχουμε το απόδειπνο, μετά το απόδειπνο έχουμε το μεσανυχτικό, μετά έχουμε τον όρθρο, μετά έχουμε πρώτη ώρα, τρίτη ώρα, έκτη ώρα, ενάτη ώρα. Πόσες ακολουθίες είναι, 8 δεν είναι. Λοιπόν, γιατί μας βάζει η Εκκλησία τώρα να κάνουμε 8 προσευχές την ημέρα? Για να μας συνηθίσει να προσευχόμαστε συνέχεια. Γιατί η αποκατάσταση της νοηράς προσευχής, της προσευχής δηλαδή που της αδιάλειπτης, είναι η υγεία, η πνευματική μας υγεία. Όπως σωματικά
ένα μωρό όταν γεννιέται, θα πρέπει να πάρει ανάσα, έτσι δεν είναι? Αν δεν παίρνει ανάσα, αν δεν κλάψει που λέμε το μωρό όταν γεννιέται, κάτι δεν πάει καλά. Θα πρέπει αμέσως να τον αλάβουν οι γιατροί, να του κάνουν ευελπίνη τεχνητή αναπνοή, για να μην πεθάνει το μωρό. Έτσι και η ψυχή μας θα πρέπει να αναπνέει συνέχεια, και η αναπνοή της ψυχής είναι η προσευχή. Σήμερα οι άνθρωποι είναι γεμάτοι κατάθλιψη, γεμάτοι ψυχολογικά, ασφικτιούν. Η ψυχή τους είναι πνιγμένη. Γιατί? Δεν παίρνει ανάσα η ψυχή τους, γιατί ακριβώς δεν ζουν την προσευχή. Δεν έχει αποκατασταθεί η λειτουργία της προσευχής μέσα τους. Η αδιάλειπτη προσευχή ήταν το κριτήριο για να θεωρήσει άνθρωπος της Εκκλησίας τα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού. Δεν γινόταν κανείς δηλαδή χριστιανός που να μην είχε αποκαταστημένη, ή τέλος πάντων να ήταν στην διαδικασία να αποκαταστήσει μέσα του την αδιάλειπτη προσευχή. Δηλαδή, απλά η καρδιά του να λέει συνέχεια «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με», να επικαλείται τον Θεό ή να λέει ψαλμούς. Εμείς πού είναι ο νους μας, εδώ και εκεί, περιδιαβαίνει όλο το σύμπαν. Όχι, αυτό δεν είναι κατάσταση υγείας, είναι αρρώστια αυτό. Μερικοί το θέλουν ξυπνάδα, να είσαι παντού, λέει, αυτός είναι μέσα σ' όλα. Αυτό είναι μεγάλη αρρώστια. Η υγεία είναι να είναι μαζεμένος ο νους σου στο Θεό. Να προσεύγεται και να μιλάει συνέχεια στο Θεό. Αυτό μας θέλει να μας μάθει η Εκκλησία, γι' αυτό μας βάζει τις πολλές ακολουθίες, μας λέει να πηγαίνει η Εκκλησία κάθε μέρα, πρωί και βράδυ κλπ. Ο πνευματικός μας βάζει ένα κανόνα και μας λέει, κοίταξε, ξεκίνα να κάνεις, ας πούμε, 10 λεπτά το 24ωρο, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με, να κάνεις λίγες μετάνοιες. Όλα αυτά σε αυτό αποσκοπούν, τελικά, στο να αποκατασταθεί η συνεχής κοινωνία με το Θεό. Εμείς καταντήσαμε να είμαστε οι άνθρωποι της Κυριακής. Και σας είπα και την Κυριακή, την κουτσουρεύουμε και αυτή. Πάμε μισή μία ώρα στην εκκλησία και λέμε ότι λειτουργήθηκαμε. Είχα πάει σε ένα μοναστήρι στην Πελοπόννησο, δεν λέω ποιο συγκεκριμένα, και μου είπαν οι καλόγριοι καημένες εκεί, λέει: Πάτερ, εδώ έρχονται, λέει, μετά το πατερημόν. Έρχονται για να πιούμε καφέ. Και λένε ότι λειτουργήθηκαν. Καταλάβετε που έχουμε καταντήσει. Μετά λέμε: Έχω ψυχολογικά, βέβαια, τι θα έχεις. Έχω μελαγχολία. Τι θα έχεις, αφού σου λείπει ο Θεός, σου λείπει η χάρη. Δεν έχεις κοινωνία με το φως. Πού θα είσαι, στο σκοτάδι θα είσαι. Οπότε να το πάρουμε στα ζεστά, να ζήσουμε τον Χριστό 100% και όλη μας η ζωή να είναι ο Χριστός. Να έχει κέντρο το Χριστό. Και όχι να είμαστε, ας πούμε, χριστιανοί της Κυριακής. Ή οι χριστιανοί των μεγάλων εορτών, ας πούμε. Τώρα που είναι μεγάλοι γιορτές, τρέχουν όλοι να εξομολογηθούν. Το πνευματικό σου καημένος τι να προλάβει, ας πούμε. Και μετά που θα έρθουν οι γιορτές, μετά πάλι τα ίδια. Είναι αυτό που γινόμαστε, σαν σέρυπαμε. Μια πάνω, μια κάτω. Όχι, να έχει σταθερή πορεία συνεχώς. Να επικαλείσαι τον Κύριο, να ζεις τον Θεό. Και τότε έχεις πνευματική υγεία. Λέει ένας Άγιος, μην νομίζετε αυτά που σας λέω για τους καλόγερους, είναι για όλους. Ο Χριστός ήρθε στη γη για να κάνει τη γη ένα μοναστήρι. Όλη τη γη. Και η κοσμική, η λεγόμενη κοσμική, κανονικά λαϊκή, δεν είναι κοσμική. Οι χριστιανοί που ζουν στον κόσμο θα έπρεπε να ζουν όπως οι μοναχοί, δεν υπάρχει διαφορά. Η μόνη διαφορά που μπήκε, ας πούμε, είναι το θέμα του γάμου. Ότι μέρη να έγαμε, η άλλη να έγαμε. Δεν υπάρχει άλλη διαφορά. Άλλος τρόπος ζωής των μεν από το δε. Έτσι, το πιο καταστροφικό, λέει ο Ιερός Χρόστομος, που έχει μπει μέσα στην σκέψη των χριστιανών, είναι ότι αυτοί που ζουν στον κόσμο, οι χριστιανοί, χρειάζονται λιγότερα πράγματα για να σωθούν σε σχέση με τους μοναχούς. Κάθε άλλο. Μάλλον περισσότερη άσκηση χρειάζεται, όπως είπαμε προηγουμένως. Γιατί έχουμε μεγαλύτερους πειρασμούς. Αυτά. Κάτι άλλο. Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω για την προσευχή που είπατε. Ακούσαμε από πολλούς άλλους ομιλητές που λένε ότι στην προσευχή δεν πρέπει να λέμε λόγια. Ποια είναι η προσευχή που πρέπει να κάνουμε, αυτές οι ακολουθίες που είπατε, η ιδιωτική εννοώ. Ή το βράδυ θα πρέπει εμείς να κάνουμε. Ποια προσευχή που να μην έχει λόγια πολλά και να απευθύνεται στο Θεό. Υπάρχουν οι προσευχές οι σύντομες, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, η μονολόγιστη ευχή. Υπάρχει άλλη προσευχή, το τελώνει, ο Θεός λάστη τίμη το αμαρτωλό. Υπάρχει η προσευχή, υπεραγία Θετό και σώσον ημάς. Υπάρχει η προσευχή, Άγιε του Θεού, πρέσβε περί μόνο, τον Άγιό μας, τον Άγιο, όποιον Άγιο θέλουμε. Όλες αυτές είναι σύντομες προσευχές που κανείς μπορεί να τις χρησιμοποιεί και συγκεντρώνεται ευκολότερα ο νους. Μετά έχουμε τις πιο εκτενείς ευχές
και αυτές μπορούμε να τις χρησιμοποιούμε. Έχουμε και την προσευχή που κάνουμε εμείς από μόνοι μας, με την καρδιά μας, η οποία βέβαια θα πρέπει να είναι μέσα στο πνεύμα το εκκλησιαστικό. Δεν θα λέμε «Χριστέ μου, ξέρω εγώ αυτό να τον κάψεις ή την εχθρός μου». Αυτό δεν είναι σωστή προσευχή, έτσι. Αυτή σε κάνει κολλασμένο αντί ευλογημένο, έτσι. Ούτε θα λέμε «Χριστέ μου, δώσ' μου το πρώτο λαχείο γιατί έχω οικονομική δυσκολία». Όχι. Ξέρει ο Θεός. Γι' αυτό οι Άγιοι λέγανε να λέμε «ελεϊσόνε». Δεν χρειάζεται να λέμε πολλά με αυτή την έννοια, να υποδεικνύουμε στο Θεό δηλαδή τι να κάνει. Λες και ο Θεός δεν έχει τη σοφία, χρειάζεται από εμάς μια συμβουλή, να του πούμε τι χρειαζόμαστε. Σαν το μωρό, ας πούμε, να λέει στον πατέρα του: «Παπά, ξέρεις, θέλω εγώ μολάστιχα, θέλω ξύστρα, θα πάω στο σχολείο αύριο». Δεν τα ξέρω, ο πατέρας αυτά τα ξέρει. Θα φροντίσει, δεν χρειάζεται το μωρό να πει στον πατέρα τι χρειάζεται. Οπότε με το ελεϊσόμε καλυπτόμαστε. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεϊσόμε, μέσα στο ελεϊσόμε είναι όλα. Και αυτό που μας δίδαξε ο ίδιος ο Χριστός μας, να λέμε: «Γεννηθείτε το θέλημά σου». Όχι το θέλημά μου, το θέλημά σου. Που σημαίνει ότι και αν μας συμβεί, το δεχόμαστε με χαρά. Ως ευλογία, ως επίσκεψη Θεού, μα είναι θλίψη, μα είναι αρρώστια, μα είναι ατύχημα, μα είναι θάνατος. Ό,τι και αν είναι, δόξα σε ο Θεός. Η τέλεια προσευχή είναι η δοξολογία. Εμείς συνήθως μόνο ζητάμε. Ξεχνάμε να δοξάσουμε, ξεχνάμε να ευχαριστήσουμε. Η πρώτη προσευχή πρέπει να κάνουμε πηγαίνοντας στο Χριστό μας, θα πρέπει να είναι εξομολόγηση, να λέμε «Θεέ μου, συγχώρεσε τις αμαρτίες μου». Μετά λένε οι Άγιοι να θυμηθούμε τους εχθρούς μας. Πολύ σπουδαίο και αυτό. Θες να ακούσεις την προσευχή σου, αμέσως να μνημονεύσεις τους εχθρούς. Αυτούς δηλαδή που μέσα η ψυχή σου πάει να σου πει ότι αντιπάθησέ τους, μίσησέ τους. Και μετά να ευχαριστήσεις, να δοξολογήσεις, να ευχαριστήσεις και μετά να ζητήσεις, στο τέλος τέλος. Στα μοναστήρια το λένε στις 12, στις 1, ανάλογα από ό,τι ξυπνάνε, από τι τυπικό έχουν. Ναι, ναι. Εντάξει, τώρα θα πούμε και λίγο νωρίτερα, δεν πειράζει. Ο Θεός δεν είναι με το ρολόι στα χέρια. Έτσι. Εντάξει. Όσο αρκεί να το κάνουμε, ναι. Ορίστε. Δεν κάνουμε μετάνιο στο Σαββατοκύριακο, ναι. Αυτό το λέει και στην Φιλοκαλία, να το διαβάσετε. Από Παρασκευή βράδυ, δηλαδή μέχρι την Κυριακή βράδυ, δεν κάνουμε μετάνιο, γονικλησίες δηλαδή δεν κάνουμε. Έτσι, μικρές μετάνιες δεν μπορούμε. Να πέφτουμε κάτω και να σηκωνόμαστε, μεγάλες μετάνιες. Επειδή είναι οι μέρες αναστάσιμες. Και γι' αυτό και δεν γονατίζουμε και την Κυριακή στα ΣΑΕΚ των Σών. Γιατί είναι η μέρα αναστάσιμη. Εκφράζουμε δηλαδή και με το σώμα μας την Ανάσταση και χαιρόμαστε μαζί με τον Χριστό την Ανάσταση. Γι' αυτό στεκόμαστε όρθιοι. Όλα στην Εκκλησία έχουν σημασία. Βλέπετε, ας πούμε, να σας πω και μια συνήθεια τώρα, μερικοί, δεν θέλω να με παρεξηγήσετε, δεν το κάνουν από κακία, μουρμουρίζουν μαζί με τον ψάλτη, υποψάλλουν και αυτοί. Αυτό δεν είναι καλό, δημιουργεί μια αταξία. Σκεφτείτε ο καθένας να αρχίζει να λέει στο δικό του τόνο, έτσι, αυτά που λέει ο ψάλτης, τι θα γίνει μέσα η Εκκλησία. Χάβρα θα γίνει. Και το διπλανό σου ενοχλείς, έτσι. Ο καημένος αυτός δεν το κάνει από κακία, το καταλαβαίνω, αλλήμον. Αλλά αφού έχουμε τους ψάλτες, θα πρέπει να περιοριζόμαστε σε αυτό. Οι ψάλτες μας εκπροσωπούν. Άμα, ας πούμε, δώσει η ευλογία ο ιερέας και πει να ψάλουμε όλοι μαζί κάτι, το ψάλουμε τότε, βέβαια το ψάλουμε. Αλλιώς δεν πρέπει να μουρμουρίζουμε, γιατί αυτό ενοχλεί και δημιουργεί μια αταξία. Από μέσα μας να ψάλετε όσο θέλετε, μόλις σας τη δύναμη από μέσα σας να ψάλετε. Ναι, ναι. Ορίστε. Έφερε σχετικά με τις προσευχές. Υπάρχουν πάρα πολλές ευχές που λέγονται από τον πιστό. Υπάρχουν ευχές οι οποίες λόγω της γλώσσας, είναι την φυσική γλώσσα, δεν τις καταλαβαίνουν. Ναι, ναι. Τι κάνουν? Να μάθουμε τη γλώσσα μας λίγο. Η γλώσσα μας δεν είναι δύσκολη, ξέρετε. Αν λίγο ψάξουμε τις λέξεις, θα δείτε ότι είναι αρχαίες λέξεις. Απλώς εμείς έχουμε βάλει και μια πρόθεση μπροστά και τις χρησιμοποιούμε. Λίγο να μπούμε στη διαδικασία να εξοικειωθούμε με τη γλώσσα. Είναι σπουδαίο αυτό.
Γιατί εντάξει, υπάρχει και η πρόταση να τα μεταφράσουμε, αλλά η μετάφραση, όπως έλεγε κάποιος, είναι και πάντα και μια προδοσία. Δεν αποδίδει την έννοια τη λεπτή. Η ελληνική γλώσσα είναι η πιο πλούσια γλώσσα του κόσμου και έχει λεπτότατες αποχρώσεις. Για μία έννοια, ας πούμε, έχουμε 10 λέξεις, οι οποίες όμως δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Έχουν διαφορά. Ναι, είναι λεπτότατες αποχρώσεις και αυτό δεν αποδίδεται με τη μετάφραση. Χάνεται στη μετάφραση. Οπότε να μπούμε στη διαδικασία λίγο να κοπιάσουμε, να μάθουμε εδώ. Κοπιάζουμε να μάθουμε αυτοκίνητο, να μάθουμε μαγειρική, ξέρω, γυναίκες να μάθουν το ένα το άλλο. Παίρνεις ένα μηχάνημα που κοιτάς το manual και λοιπά, διαβάζεις. Και τώρα με τις ηλεκτρονικές συσκευές όλο και καινούργια βγάζουν. Λοιπόν, και κουράζεσαι λίγο να τα μάθεις, γιατί καταλαβαίνεις ότι θα σε βοηθήσει. Γιατί να μην μάθεις και τη γλώσσα του Ευαγγελίου, που δεν είναι δύσκολη να εξοικειωθούμε και να χαιρόμαστε και να διαβάζουμε και τους πατέρες από το πρωτότυπο. Εδώ ξέρετε, ξένοι μαθαίνουν αρχαία ελληνικά για να μπορέσουν να διαβάσουν τους αρχαίους Έλληνες και τους πατέρες. Στην Κερασία, στο Άγιον Όρος που ήμουν, χτύπησε μια φορά κάποιος την πόρτα, ανοίγω, μου λέει, τι εστίν όδε. Α, λέω, κατάλαβα. Του λέω, όδε εστί Κερασιά. Αυτός μιλούσε αρχαία ελληνικά, ήταν Γερμανός και ήξερε αρχαία ελληνικά. Και μου μιλούσε στα αρχαία ελληνικά, καταλάβατε. Αν το έλεγε σε κανένα περιπτερά, θα του έλεγε τι είναι, τι κινέζικα μου λες τώρα. Δεν μιλάει ελληνικά, άνθρωπε. Λοιπόν, είναι ωραίο να μάθουμε λίγο αρχαία και να παροτρύνουμε τα παιδιά μας να μάθουν αρχαία ελληνικά. Έτσι, είναι ωραιότατη η γλώσσα. Και ξέρετε, η γλώσσα μας είναι και ο ορίζοντάς μας. Όσο πιο πλούσια γλώσσα έχει κανείς, τόσο πιο πολύ μπορεί να εκφράσει τον εσωτερικό του κόσμο και να προχωρήσει. Και πνευματικά προχωράει κανείς, καλλιεργείται και μπορεί να διατυπώνει αυτά που ζει. Ένας Άγιος, ας πούμε, αμόρφωτος, ζει το Θεό αλλά δεν μπορεί να τα εκφράσει, γιατί δεν έχει τη γλώσσα. Ένας μορφωμένος Άγιος, ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος Γρηγόριος των Λόγους, που είχαν και το γλωσσικό, ας πούμε, υπόβαθρο, αυτά που ζούσαν μας τα εξέφρασαν και διαβάζει και λες τι ωραία πράγματα. Ακριβώς αυτό ζω και εγώ. Αλλά δεν μπορούσα να το πω, γιατί δεν έχουμε τη γλωσσική αυτή άνεση. Αλλά είναι ωραίο να σπουδάσουμε λίγο και αυτό, να εξοικειωθούμε. Κάτι άλλο, ναι. Κάτι σε σχέση με την περηφάνεια. Υπάρχει περίπτωση να υπάρχει καλή υπερηφάνεια. Εθνική υπερηφάνεια, έχετε ακούσει. Να είμαστε υπερήφανοι. Ναι. Λένε οι πατέρες μια περίπτωση με το διάβολο. Έτσι, ο διάβολος προσπαθεί να μας απελπίσει και να μας λέει θα πας στην κόλαση. Δεν υπάρχει περίπτωση με σένα, είσαι καταδικασμένος. Εκεί ας τον πατήσουμε λίγο και να του πούμε και στην κόλαση να πάω, θα πατάω πάνω σε σένα, έλεγε ένας άλλος. Λοιπόν, μια καλή υπερηφάνεια με αυτή την έννοια. Αλλά από την άλλη βέβαια ποτέ δεν θα πρέπει να... σε σχέση με τους αδερφούς μας δηλαδή, σε καμία περίπτωση. Να μην συγκρινόμαστε, έτσι, από τη σύγκριση πάμε στην κατάκριση. Ούτε να συγκρινόμαστε, ούτε να επερώμαστε, πολύ χειρότερα. Η σύγκρισή μας, αν θέλετε, να γίνεται πάντα με τους Αγίους. Οπότε θα είμαστε σε ταπεινή πάντα κατάσταση, γιατί οι Άγιοι μας ξεπερνούν σε όλα. Θέλεις να συγκριθείς, πάρε μέτρο έναν Άγιο, μην παίρνεις το διπλανό σου. Αυτό παθαίνουμε οι άνθρωποι. Ξέρετε, κοιτάμε το διπλανό μας και λέμε, καλά είμαστε. Δηλαδή, βλέπετε εδώ τι γίνεται. Άμα ανοίξει και την τηλεόραση, δε, εκεί θα δεις παραδείγματα προς αποφυγή. Όλοι σχεδόν προς αποφυγή είναι. Και λες, καλά είμαι εγώ, αφού δεν είμαι σαν κι αυτούς. Να, η κατάκριση. Βλέπετε πώς δεν βοηθάει η τηλεόραση και σε αυτό το θέμα. Πέφτει σε κατάκριση. Περηφάνεια δηλαδή. Και χάνει τη χάρη του Θεού. Οπότε, μόνο σε αυτή την περίπτωση θα έλεγα, όταν πάει να μας απελπίσει ο διάβολος, εκεί θα πούμε ότι δεν είναι δικό σου θέμα αν θα σωθώ ή όχι, ο Θεός θα το κρίνει αυτό. Έτσι. Εσύ πάντως σίγουρα δεν θα σωθείς, όπως δεν θέλεις. Αυτό το έχει πει ο Κύριος. Δυστυχώς και ο διάβολος θα μπορούσε να σωθεί αν ταπεινώνεται, αλλά δυστυχώς δεν θέλει να ταπεινωθεί. Αν δεν υπάρχει άλλος, υπάρχει άλλος, μην δευτερολογήσεις. Λέει, μετά θα σου πω, λέει ο Νίκο.
Εσείς τι λέτε? Ό,τι μέσα μας ανεβάζει, όχι πνευματικά, αλλά το φρόνημα, το υπερήφανο δεν μας βοηθάει σίγουρα, έτσι δεν είναι? Και η πατρίδα μας είναι αγαπητή, βεβαίως είναι αγαπητή. Αλλά του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτή, δεν λέει πάλι η Αγία Γραφή, όλη η γη είναι η πατρίδα μας, όλος ο κόσμος είναι η πατρίδα μας. Και ο Χριστός μας εγκρίνει τους πολέμους σε καμία περίπτωση. Αλλά όταν χρειαστεί να υπερασπιστείς τα όσια και τα ιερά, θα το κάνεις. Γιατί η πατρίδα μας είναι ένας χώρος όπου υπάρχουν τα όσια και τα ιερά και μπορούμε να ελεύθερα να λατρεύουμε τον Θεό. Έτσι, με αυτή την έννοια λοιπόν αγαπάμε και την πατρίδα μας. Όχι ότι αγαπάμε το χώμα και τα χωράφια και τις πέτρες και αυτά, αλλά γιατί είναι ο χώρος όπου ευδοκιμεί η πίστη. Για σκεφτείτε εδώ τώρα να έρθουν οι μουσουλμάνοι, ας πούμε, να έχουν κυβέρνηση μουσουλμανική, να επικρατήσει η Σαρία, να έχουμε όλα αυτά που έχουν οι μουσουλμάνοι, τα πάνθρωπα, απέσια πράγματα. Πόσο θα δυσκολευτούμε να ζήσουμε τον Θεό και πόσοι θα παρασυρθούν και θα υποκύψουν και θα αλλαξοπιστήσουν, όπως συνέβη στα χρόνια τα σκοτεινά της τουρκοκρατίας. Ολόκληρα χωριά με επικεφαλής, παρακαλώ τον παπά και τον δάσκαλο, πηγαίνουν και κάνουν περιτομή, υποτάσσονταν στους μουσουλμάνους. Φοβερό πράγμα. Πόσο αδύναμοι είμαστε οι άνθρωποι. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε να φυλαχτεί και η Ελλάδα μας ελεύθερη. Και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Αλλά από εκεί και μετά δεν θα στηριχτούμε στις παρελάσεις. Έτσι θα στηριχτούμε στο Θεό. Η χάρη του Θεού είναι που θα μας σώσει και η μετάνοια. Αν υπάρχει η μετάνοια, θα σωθεί και η Ελλάδα. Αν δεν υπάρχει μετάνοια, όσες πυράβλους και τάξεις να έχουμε και παρελάσεις μεγαλειώδεις να κάνουμε, δεν πρόκειται να σωθεί η Ελλάδα. Γιατί φεύγει η χάρη του Θεού. Κάτι ήθελα, κύριε, άσχετο που είπατε. Ξέρω δηλαδή πώς να το τακτοποιήσω μέσα στο μυαλό μου. Μήπως είναι μόνο για το προσφυγικό και είναι καλώς κανονένο. Μήπως δεν έπρεπε ούτε γι' αυτό να οι ηγέτες μας, οι θρησκευτικοί να... Δεν ξέρω. Αυτό με ταλαιπωρεί στο μυαλό μου, στο λογισμό μου. Όλους μας ταλαιπωρεί και όλοι στενοχωριόμαστε. Γιατί να σας το πω έτσι απλά, όλες αυτές οι κινήσεις οι οικουμενιστικές, περνάνε ένα μήνυμα στον απλό λαό ότι δεν τρέχει και τίποτα, είμαστε όλοι το ίδιο, έτσι, όλοι ενωμένοι, αδελφάκια, προσεύχονται όλοι μαζί. Βλέπετε, έγινε η ένωση. Όντως έχει γίνει η ένωση, να σας το πω και αυτό, έτσι, νομίζω ότι δεν έχει γίνει. Το λέει ο Άγιος Παΐσιος, το λέω. Απλώς μας τη σερβίρουμε σε δόσεις, δηλαδή οι μεγάλοι την έχουν υπογράψει. Όταν έγινε η άρση των αναθεμάτων το 65, όσοι ζούσατε τότε, τι είναι η άρση των αναθεμάτων? Ήταν ένα χαρτί που υπέγραψε ο τότε Οικουμενικός Αθηναγόρας με τον τότε Πάπα, ότι πλέον δεν υπάρχουν αναθέματα. Όταν έγινε το σχίσμα, που δεν ήταν σχίσμα, ήταν η αποκοπή ουσιαστικά των παπικών από την Εκκλησία το 1054, υπήρξαν και κάποια αναθέματα και από τις δύο πλευρές, από τους Ορθοδόξους προς τους Παπικούς και από τους Παπικούς Ορθοδόξους. Λοιπόν, αυτά τα ήραν τα αναθέματα. Αλλά αν ψάξετε το πρωτότυπο κείμενο, στα γαλλικά νομίζω ήταν γραμμένο αυτό, δεν λέει ότι έρονται τα αναθέματα, οι βρισιές, ας το πούμε, όπως όταν χωρίζει ένα αντρόγινο, μπορεί και να βριστούν λίγο, ας πούμε, μεταξύ τους, έτσι. Δεν λέει ότι έρονται, αλλά ότι έρεται η ακοινωνισία, που σημαίνει ένωση. Δηλαδή ότι μπορούν οι παπικοί να έρχονται να κοινωνούν στους Ορθόδοξους και οι Ορθόδοξοι να πηγαίνουν να κοινωνούν στους παπικούς. Αυτό γράφει το πρωτότυπο κείμενο, το γαλλικό. Και θέλω να το ψάξω, να το βεβαιωθώ σίγουρα. Αλλά συνδυάζοντας το με αυτό που είχε πει ο Άγιος Παΐσιος σε κάποιον πολύ αξιόπιστο πρόσωπο, λέω ότι μάλλον αυτό έχει γίνει.
Δηλαδή έχουν στα κλιμάκια τα υψηλά έχουν υπογράψει την ένωση, απλώς τώρα πρέπει να την περάσουν σε εμάς. Γι' αυτό γίνονται όλες αυτές οι φιέστες, στα οικουμενιστικά και όλα αυτά. Για να μας πείσουν ότι ναι, είμαστε ένα. Αλλά βέβαια δεν θα περάσει αυτό ποτέ, γιατί έστω και ένας θα υπάρχει που θα λέει όχι, δεν είναι έτσι. Δεν μπορεί να είναι έτσι. Δεν μπορούμε να ενωθούμε, γιατί δεν μπορούμε να γίνουμε ένα πνεύμα. Γιατί αυτοί δεν έχουν το πνεύμα του Θεού. Πού το ξέρουμε? Πολύ απλά, αφού το βρίζουν το πνεύμα του Άγιο. Το πνεύμα του Άγιο, οι παπικοί το λένε κτίσμα. Τη χάρη του, του Αγίου Πνεύματος, το λένε κτιστή. Αν το κτίσμα, το, η χάρη του Αγίου Πνεύματος είναι κτιστή, και το Άγιο Πνεύμα είναι κτίσμα, δεν είναι Θεός. Άρα βρίζουν τον Θεό. Οπότε δεν μπορούμε να γίνουμε ένα, γιατί δεν έχουμε τον ίδιο Θεό. Αυτοί έχουν άλλο Θεό. Δική του κατασκευή, δηλαδή τον πονηρό. Οπότε δεν υπάρχει ποτέ ένωση, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει στην πραγματικότητα ένωση. Στα χαρτιά τώρα μεθοδεύονται διάφορα. Εμείς τώρα τι θα κάνουμε? Εμείς πρώτον να είμαστε καλά οι ίδιοι ενημερωμένοι και μετά να ενημερώνουμε και τους διπλανούς μας, να ξεσηκώνουμε, να ενδιαφερθούν και οι άλλοι χριστιανοί για το δόγμα. Το οποίο το δόγμα είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχουμε στην Ορθοδοξία. Γιατί είναι το πιο σημαντικό? Γιατί το δόγμα είναι ο οδοδείκτης που σου δείχνει πώς θα πας στον Θεό. Είναι η συνταγή της θεραπείας. Είναι η θεραπευτική αγωγή. Ο τρόπος που θα βρούμε τον Θεό. Αν δεν έχουμε το σωστό δόγμα, δεν έχουμε τον δρόμο. Δεν έχουμε την ταμπέλα έτσι που μας δείχνει τη σωστή κατεύθυνση για να βρούμε τον Θεό. Οπότε είμαστε στην πλάνη. Έτσι είμαστε στο χάος, είμαστε στο σκοτάδι. Να αφυπνιστούμε λοιπόν εμείς, να ενδιαφερόμαστε για την Εκκλησία και για τα τεκτενόμενα και να μην, ας πούμε, πληροφορούμαστε μόνο από τους δημοσιογράφους, αλλά να μπούμε λίγο πιο βαθιά, να μελετήσουμε την πίστη μας σε βάθος και να αφυπνίσουμε και τους διπλανούς μας. Και όσο υπάρχει αυτή η αντίδραση από το λαό, δεν θα έρθει ο Αντίχριστος, έτσι, και οι Αντίχριστοι διάφοροι που εργάζονται. Να ζούμε εμείς λοιπόν σωστά, ορθόδοξα, και δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτε. Θα έχουμε το νου μας βέβαια και θα διαμαρτυρόμαστε και πρέπει να διαμαρτυρόμαστε. Γιατί αυτά είναι πράγματα παράδεκτα. Δεν επιτρέπεται συμπροσευχή με τους αιρετικούς, έτσι. Κάνε Νίκο, λέει ο 10ος Αποστολικός Κανόνας. Δεν επιτρέπεται ούτε στο σπίτι σου να προσεύχεσαι με έναν παπικό, ας πούμε, έναν Προτεστάντη. Ούτε στο τραπέζι να κάνεις μαζί προσευχή, ούτε να το βάζεις να πει το Πάτερ ημών. Ούτε να πας σε γάμο, ούτε να κάνεις γάμο. Γιατί έρχεται το παιδί σου από την Γερμανία που σπουδάζει, φέρνει και τη μέλουσα γυναίκα, ας πούμε, Προτεστάντης. Δεν μπορεί να την κάνει η γυναίκα του αν δεν γίνει ορθόδοξη, αν δεν βαφτιστεί. Έτσι και εμείς ήδη δηλαδή, πρέπει να αντιδράσουμε σε αυτά, να ζούμε την ορθοδοξία σωστά. Αν πείτε κάποιοι ιερείς και αρχιερείς, το επιτρέπουν να γίνει γάμος μετερόδοξος, αλλά αυτό είναι παρά τους κανόνες, είναι αντίθετο με τους κανόνες. Και ένα θέμα της μέλουσας να συνέλθει θα πρέπει να είναι και αυτό. Να καταργηθεί αυτή η οικονομία που δεν είναι οικονομία, είναι παραοικονομία. Που παντρεύονται δηλαδή οι Ορθόδοξοι με ετερόδοξους. Τώρα το πώς που ρωτήσατε πώς θα αντιδράσουμε είναι ολόκληρο θέμα αυτό, έτσι. Ξεκινάει κανείς από την ενορία του. Έτσι, γιατί ο καθένας μας ανήκουμε σε μια ενορία, έτσι δεν είναι. Και θα πρέπει να απευθυνθούμε στον πραγματικό μας προϊστάμενο της ενορίας. Αυτός κατά πάσα πιθανότητα δεν θα πάρει θέση. Και από εκεί και μετά θα προχωρήσουμε και στον επίσκοπο. Αν αυτό γίνει έτσι από πολλούς, θα προβληματιστεί και η ιεραρχία και θα αναγκαστούν να πάρουν θέση. Γιατί αυτό που γίνεται μέχρι τώρα είναι ότι δεν παίρνουν θέση. Δεν είναι ότι συμφωνούν, δεν συμφωνούν. Και οι περισσότεροι αρχιερείς της Ελλάδος δεν συμφωνούν. Αλλά δεν μιλάνε. Γιατί υπάρχει και ο φόβος της καρέκλας. Μην χάσουμε το χρόνο μας, έτσι, όλα αυτά. Εμείς θα προσπαθούμε να ζούμε πρώτα εμείς. Προσέξτε, μην τα φορτώνουμε και μην τα περιμένουμε από κανέναν άλλον. Εμείς να ζούμε σωστά, γιατί ο καθένας μας είναι υπεύθυνος για όλη την Ορθοδοξία. Αυτό το λένε οι άλλοι. Για ρωτά, εκεί στο Ευαγγέλιο, σε κάποιο σημείο λέει ο Κύριος Ιησούς Χριστός ότι αυτό που θα βλαστηρίσει εμένα μπορεί να σωθεί, αλλά αυτό που θα βλαστηρίσει το πνεύμα το Άγιο. Αυτό είναι αυτό που είπατε. Είναι και αυτό. Η βλασφημία του Άγιου Πνεύματος είναι και αυτό. Βεβαίως, βλασφημία και αυτό. Και πολλά άλλα. Κατά βάση η βλασφημία του Αγίου Πνεύματος είναι για μετανοησία. Όταν κανείς δηλαδή δεν θέλει να αλλάξει, δεν θέλει να μετανοήσει. Και αποδίδει τα έργα του Θεού στον διάβολο. Όπως το Χριστό μας που έκανε θαύματα, έδιωχνε δαιμόνια, τι του λέγανε? Είσαι αρχηγός των δαιμόνων. Γι' αυτό βγάζεις τα δαιμόνια. Ακούτε βλασφημία, ε.
Επειδή είσαι αρχηγός των δαιμόνων, γι' αυτό κάνει υπακοή τα δαιμόνια και φεύγουν. Μα ο διάβολος διώχνει τον διάβολο, χαζός είναι. Όμως αυτό λέγανε. Αυτό είναι ο λόγος του Αγίου Πνεύματος. Ε? Ή τώρα, ας πούμε, σου λένε, κάνεις το σταυρό σου και σου λένε, κάνεις μαγεία. Θα τα ακούσουμε και αυτό, εγώ το έχω ακούσει. Να κάνει το σταυρό του χριστιανού και να του λένε, τι μάγος είσαι. Εκεί έχουμε καταντήσει δηλαδή. Δηλαδή, ο σταυρός που είναι το κατεξοχήν σημείο του Χριστού μας, να το λέμε ότι είναι έργο του διαβόλου. Και τα έργα του διαβόλου να τα λέμε καλά πράγματα, έτσι. Όπως μας τα εμφανίζουν. Τη γιόγκα και όλες αυτές τις παραθρησκείες που κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Υπάρχει η διαστροφή αυτή, η διαβολή, το έργο του διαβόλου, που το άσπρο μαύρο και το μαύρο το κάνει άσπρο. Χαλαρωτικό. Για να φύγει το άγχος. Ακριβώς. Τεχνική για να φύγει το άγχος. Μα ακριβώς αυτό είναι η τέχνη του διαβόλου. Καταλάβατε, μας σερβίρει κάτι ως καλό ενώ είναι κακό. Και ανακατεύει λίγο καλό με πολύ κακό. Είναι αυτό που λέμε προηγουμένως. Και ναι και όχι. Σου λέει και μια αλήθεια, σου λέει και 10 ψέματα. Τι λες να δεν βλέπεις. Βλέπω ότι αυτό είναι σωστό, αλλά τα άλλα 10 που λέει είναι λάθος. Λοιπόν, ελάτε να κάνουμε προσευχή. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και σ' αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών Σου και ευλογήσον την κληρονομίαν Σου νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρουμένος και τόσων φυλάτων δια του Σταυρού Σου πολίτευμα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Θεός μαζί μας.